εδώ. Καταρχήν, πόσοι δεν ήσασταν εχθές? Πού ήσασταν? Γιατί αργήσατε? Αυτό λοιπόν που γίνεται σήμερα εδώ έχει γίνει από τη Μαρία, τον Λεωνίδα και μένα, τον Παναγιώτη, τον Νίκο, τον Μανώλη, τον Ιωάννη και την Εύα. Ζητήσαμε από εσάς τηλέφωνα και email και ονόματα για όσους θέλετε να κάνουμε αυτή την ομάδα φίλων Μουρούτη στην Αθήνα για να τον ξανακαλέσουμε τον γιατρό μας, να το οργανώσουμε ακόμη καλύτερα. Θέλω να σας πω για όσους δεν ήσασταν εχθές ότι απευθυνθήκαμε σε 2-3 ακόμη δήμους, αλλά επειδή κάποιος από το Διοικητικό Συμβούλιο ήταν γιατρός, δεν δεχτήκανε την συνάντηση αυτή. Όμως, οφείλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ και αισθανόμαστε ευγνώμονες στον Ηλία τον Αποστολόπουλο, τον Δήμαρχο Χολαργού Παπάγου. Είναι εδώ κοντά μας. Είναι ο νεότερος δήμαρχος και των δύο αυτών δήμων. Μου έκανε εντύπωση γιατί όταν πήγα να τον βρω στο γραφείο του και να του πω ότι θέλουμε να φωνάξουμε έναν εξαίρετο επιστήμονα που για μένα είναι ένας ιεραπόστολος της υγείας όπως και για εσάς, γι' αυτό είσαστε σήμερα εδώ. Έβαλα μέσα στο κομπιούτερ που είχε πάνω στο γραφείο του, είδε λιγάκι για 2-3 λεπτά, άκουσε και είπε «έγινε». Και μόνο γι' αυτό που εμπιστεύτηκε, νομίζω ότι αξίζει ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλους. Ο γιατρός μας σήμερα εμφανίστηκε και στην ΕΡΤ, με πάρα πολύ έτσι, το είδατε, ίσως όσοι το είδατε, για 5-6-7 λεπτά. Όμως, είναι αλήθεια ότι ενώ στο στούντιο μέσα όλοι ήταν αδιάφοροι για τις προηγούμενες ομιλίες, μόλις ξεκίνησε να μιλάει, είπε ο τεχνικός, «Πού ήταν αυτό? Τι είναι αυτά που λέει? Πέσαν τα μούτρα μου, τα σαγόνια μου, πού θα τον βρω?» Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που είναι. Φέρνει την άνοιξη και εκεί που δεν υπάρχει. Και μας κάνει όλους να βλέπουμε τον κόσμο πολύ διαφορετικό. Και πάνω απ' όλα, να είμαστε άνθρωποι που δεν θα τα παρατήσουμε και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να μας αρρωστήσει. Δεν λέω κάτι περισσότερο. Είναι ο λόγος δικός του. Αφού δώσουμε λίγο το βήμα, δεν θέλετε, κύριε Αποστολόπουλε, θέλουμε εμείς όμως. Ένα λεπτούλι. Δεν το συνηθίζουμε, αλλά σας αξίζει. Γιατρέ, να σε καλωσορίσω και επίσημα στο Δήμο μας. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή που βρίσκεσαι κοντά μας. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα κουβέντα. Ας απολαύσουμε τον γιατρό σας. Ευχαριστώ που ήρθατε. Επίσης, αύριο η τελευταία ομιλία του γιατρού, γιατί μετά πετάει, είναι 10 η ώρα το πρωί στην Άνω Γλυφάδα, στο κινηματοθέατρο Μελίνα Μερκούρη. Να το παραλάβω κι εγώ. Πες το βιβλίο στο πρόγραμμα. Γι' αυτό, για αύριο. Αύριο, 10 η ώρα το πρωί, η τελευταία ομιλία του γιατρού με θέμα η βιολογία της αγάπης και το ότι πώς να μην πάρουμε διαζύγιο από την υγεία μας, θα γίνει στο κινηματοθέατρο, το Δημοτικό Κινηματοθέατρο της Άνω Γλυφάδας, Μελίνα Μερκούρη, Ανατολικής Δρομηλίας 123, στην Γλυφάδα, στην Άνω Γλυφάδα, εντάξει. Διευκολύνεστε να πάτε με μετρό και από εκεί, από το μετρό, είναι 2 λεπτά με ένα ταξάκι. Θα το βρείτε, μπαστοϊτώσει, στο χάρτη. Οκ, ευχαριστώ. Καλησπέρα για από μένα. Δεν πληρώσατε έμφυα, έτσι, το καλησπέρα δεν βγήκε όμως θυμάμαι. Καλησπέρα, ρε παιδιά. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ και τον κύριο Δήμαρχο εδώ πέρα που έκανε στα 2 λεπτά αποφάσισε να μου δώσει την αίθουσα. Καλή τεχνική αυτή, ωραία. Και τους υπευθύνους και τους φίλους εδώ που κάνουν αυτό το πόνημα. Τώρα, σήμερα θέλω να μιλήσω για την εντερονοσιολογία και την Alzheimer. Και έχω αυτά να τα απαντήσω πρώτα. Πρέπει να τα απαντήσω γιατί ένας καθηγητής μου διέδαξε ότι ο καλός ομιλητής είναι καλός ακροατής και ο ομιλητής ο οποίος δεν δέχεται ερωτήσεις. Υπάρχουν πολλοί ομιλητές, ειδικά οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι. Μετά ένας
Γι' αυτό δεν έχετε να πείτε. Γι' αυτό θα απαντήσω αύριο. Η επόμενη ερώτηση εσείς και δεν περνάει έτσι. Όπως κάποιοι πολιτικοί, όταν υπόσχονται, λένε, τους λέει ο λαός από κάτω, μας φέρατε στο χείλος του γκρεμού. Λέει ο πολιτικός, ψηφίστε μας για να σας βοηθήσουμε να κάνετε ένα βήμα μπροστά. Οπότε ψηφίστε μετά οι καημένοι πολίτες. Ξέρω, πρέπει και εγώ να απαντήσω λοιπόν τα ερωτήματα αυτά. Θα κοιτάξω όσο γίνεται δυνατότερα, γιατί οι ερωτήσεις κιόλας ίσως είναι και απαντήσεις για πολλούς που μπορεί να μην τις έχουν κάνει και ίσως λάβουμε αφορμή εδώ, δώσε πρώτον αρχινήσει παραμύθι, ξεκινήσει όπως θέλει. Λοιπόν, γιατί κάποιος που δεν συνήθισε να γυμνάζεται, όταν ξεκινάει απλό περπάτημα, αρχίζει τα δάχτυλα των χεριών του να πρίζονται? Δεν ξέρω. Για πολλούς λόγους. Είναι το όριο που ξεπερνάει η βάση αντοχής του σώματος και όπως λέτε και εσείς δημιουργεί στρες και ελεύθερης οξυγόνου. Μπορεί. Ναι, εξαρτάται τι, γιατί δεν γυμνάζεται, εξαρτάται τη φυσική του κατάσταση μέχρι εκείνο το σημείο. Γι' αυτό πρέπει πάντοτε σε συνεργασία με τον θεράποντα ιατρό. Όταν ξεκινάτε, αν έχει κάποιο πρόβλημα υγείας και ξεκινάει μια άσκηση, να είναι ήπια, το περπάτημα είναι το πιο απλό, αλλά πάντοτε με τον γιατρό από κοντά. Τι είναι ο πολύποδας και από τι δημιουργείται στη μήτρα, παρέμβαση στη μήτρα της γυναίκας? Οι πολύποδες δεν είναι τίποτα άλλο παρά καλοήθεις υπερπλασίες, οι οποίες μπορούν να εξελιχτούν σε κάτι άσχημο, εξαρτώμενο, όπως είπατε χθες, επιγενετικά από τον τρόπο και τη στάση ζωής. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Όταν ανεβαίνουν τα λευκά στις 12.000, τι συμβαίνει στον οργανισμό και πώς πέφτουν? Πώς πέφτουν? Να σας πέσει το αίμα, να έρθει το καινούργιο το χαράτσι και όλα αυτά, δηλαδή δεν θα μείνει λευκό ούτε μαύρο δεν θα μείνει. Πώς καταπολεμούνται τα αυτοάνωσα, ψωριακή αρθίδα, θυροειδής, ζάχαρο, και αν συνεπάρχει. Τώρα μου δώσατε την ερώτηση που είναι μισή παθολογία εδώ πέρα. Γιατί ανεβαίνουν τα λευκά, μπορεί να είναι χίλιες και μία αιτίες. Από μια λευχαιμία μέχρι και μια λίμωξη. Πάντοτε πρέπει, είναι οι ερωτήσεις που μου κάνετε, τυπικά αν τις απαντήσω αυτές όπως πρέπει, εγώ κάνω ιατρική πράξη εδώ και μπορεί να έρθουν να πάρουν μπαλαούρο. Αλλά δεν μπορώ να ξέρω αν δεν έχω πλήρες ιστορικό. Οπότε τέτοιες ερωτήσεις όταν τις βλέπω θα τις παρακάμπτω μεν. Τώρα τα αυτοάνωσα νοσήματα, χθες αναφέρθηκα λίγο και εντάχει, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας εμφύλιος παραγμός μέσα στο ανθρώπινο σώμα. Επίσημα η ιατρική δεν έχει απάντηση. Υποθέσεις κάνουν και εικασίες. Ανεπίσημα όμως γνωρίζουμε από τι είναι. Υπάρχουν δύο αιτία πάντοτε, δύο βασικές αιτιακές καταστάσεις για όλα τα αυτοάνωσα. Η μία είναι βιοχημική, ονομάζεται μοριακή μιμητική και έχει να κάνει καθαρά με τη ζωική πρωτεΐνη και ειδικά την καζεΐνη, την πέτα καζεΐνη που υπάρχει στο γάλα της αγελάδας. Γιατί η μοριακή δομή αυτής της πρωτεΐνης προσομοιάζει την επιφάνεια, την κυταρική που υπάρχουν σε πολλά μέρη στο ανθρώπινο σώμα. Οπότε το ανοσοποιητικό σύστημα ονομάζει την πέτα καζεΐνη στο σώμα σας και την αποδομή στους λεμφαδένες αποκτά μνήμη. Και με αυτή τη μνήμη, όταν ταξιδεύει το νοσοποιητικό σας σύστημα και βρίσκει μέρη του σώματός σας που έχουν την ίδια κυταρική επιφάνεια στη μοριακή της βάση, όπως τα φύτα νησίδια Λάγκερχα, στο πάνκρεα, στην κεφαλή, τα σκοτώνει, γι' αυτό έχετε διαβή τύπου 1, τη μυελίνη στο νευρικό σύστημα, γι' αυτό έχετε σκλήρυνση κατά πλάκας κλπ. Αυτό φυσικά με τους περισσότερους γιατρούς χαμπάρι δεν έχουν. Αλλά αυτή είναι η πρώτη βασική αιτία. Στο βιβλίο μου για το γάλα το περιγράφω αυτό. Είναι η νούμερο 1 αιτία για τα περισσότερα αυτοάνωσα νοσήματα. Γι' αυτό και τα αυτοάνωσα, άμα θα δείτε σε ποιες ζώνες εμφανίζονται παγκοσμίως. Παραδείγματος χάρη, αυτοάνωσα στην υποσαχάρια Αφρική, που επειδή οι μαύροι έχουν δυσανεξία στη λακτόζη και δεν καταναλώνουν γαλακτοκομικά, είναι σχεδόν ανύπαρκτα. Και στο δυτικό κόσμο και ειδικά στις ζώνες όπως των ανεπτυγμένες κοινωνίες είναι πλέον ακμάζουσα. Αυτή είναι η μία αιτία για όλα τα αυτοάνωσα και η δεύτερη αιτία έχει να κάνει με ψυχικά, συναισθηματικά, υπαραξιακά ζητήματα. Πώς καταπολεμούνται, ελάτε σε ένα πρόγραμμα και θα δείτε. Αν δεν είστε γιατροί, δεν είστε αστυνομικοί και δεν φοβάστε μη σας απατάει το έτερο νήμιση, παρακαλώ απενεργοποιήστε τα κινητά σας. Δεν ήταν ερώτηση αυτή, να το λέω εγώ αυτό. Υπάρχει στο ζωικό βασίλειο κάποιο γιατρό που εξηγεί τι είναι το φυσιολογικό και τι όχι? Υπάρχει στο ζωικό βασίλειο κάποιος γιατρός? Που εξηγεί τι είναι το φυσιολογικό και τι όχι? Γιατί ο άνθρωπος χάθηκε από αυτό, από το φυσιολογικό προφανώς? Γιατί δεν νιώθει τον εαυτό του? Πρώτον, ο άνθρωπος έχει βγει από το φυσικό του γίγνεσθε, ζει σε μια παραφύση κατάσταση και γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί να δει και να καταλάβει εξ ορισμού τι είναι σωστό ή λάθος. Αν και μας
αν και γενετικά, μέσα στο γονιδίωμά μας έχουμε κάθε πληροφορία μόνο για το σωστό, το λάθος, το όμορφο και το καλό που προάγει ζωή, υγεία και ευτυχία. Το ότι το χάνουμε αυτό είναι για τα μηνύματα ακόμα και από τη σύλληψη που έχει ένα έμβριο στην κοιλιά της μητέρας, στην κυοφορία και μετά στην πρώτη του ζωή, είναι μόνο μηνύματα θανάτου και σκοτάδιου. Γι' αυτό το λόγο το χάνουμε αυτό. Αλλά προσέξτε, επειδή ερχόμαστε στη ζωή με τέτοια δυναμική ζωής, γι' αυτό το λόγο είναι τόσο δύσκολο και να ασθενήσουμε. Και χρειάζονται 5, 10, 20, 30, πολλές φορές και 40 χρόνια μέχρι να αρρωστήσει κάποιος. Απλώς αυτό το περιβάλλον γίνεται τοξικότατο και με περιβάλλον δεν είναι το Τσέρνομπιλ και αυτές τις ανοησίες που λένε κάποιοι. Το Τσέρνομπιλ και έχουμε καρκίνο εδώ πέρα. Το μεγαλύτερο κύμα ραδιενεργό, έτσι κι αλλιώς, αν γνωρίζετε, δεν ήρθε προς την Ελλάδα, πήγε προς την Κεντρική Ευρώπη. Και δεν έχει να κάνει με κάτι τέτοιο. Είναι μια αφέλεια κάποιος να κάθεται με το τσιγάρο εδώ και να λέει το Τσέρνομπιλ μου φταίει που έχω καρκίνο στο πνεύμονα. Το τι αναπνέω μπορεί να μην μπορώ να το επηρεάσω ή να επιδράσω πάνω, αλλά το τι μπορεί να βάλω εδώ μέσα. Ή να βάλω εδώ μέσα, εδώ, αυτό είναι η δική μου επιλογή. Οπότε έχουμε χαθεί για πολλούς λόγους και ιδιαίτερα και σήμερα πιο πολύ αύριο θα αναφερθώ σε αυτό. Ποια είναι η γνώμη σας για την ιστιοθεραπεία με νερό? Προσέξτε, όλες αυτές οι θεραπείες και το αποτοξινός, όπως είπατε χθες, απάντησα σε αυτό το ερώτημα, τις θεωρώ λίγο πολύ παρατραβηγμένες και ανόητες. Η λέξη θεραπεία για μένα είναι προσβλητική. Θεραπεία δεν μπορεί να κάνει κανένας και δεν θεραπεύει. Υπάρχουν και κάποιοι ιστιοθεραπευτές οι οποίοι βάζουν ξηρασίες και κάτι τέτοια και θεραπεύουν. Με όλο το σεβασμό είναι παρακινδυνευμένο και αφελέστατο. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Όταν έχω μια φλεγμονία, έχω μια αρθρίτιδα παραδείγματος χάρης, έχω φλεγμονία εδώ γιατί. Γιατί ένα μέρος του νοσοποιητικού μου συστήματος έχει δημιουργήσει φλεγμονίες αρθρώσεις. Τι σημαίνει αυτό? Έρχεται και καταστρέφει την άρθρωση, το χόντρο. Γιατί το καταστρέφει δεν το ρωτάμε όμως. Δεν το ρωτάμε. Απομάκρυνση του συμπτώματος. Οπότε η κλασική ιατρική έρχεται και τι κάνει? Δίνει κορτιζόνη. Σωστά? Τι κάνει η κορτιζόνη, νομίζετε, με απλά λόγια? Τι κάνει? Σκοτώνει το νοσοποιητικό σας σύστημα. Το καταστέλει. Και επειδή καταστέλει το νοσοποιητικό σας σύστημα, το νοσοποιητικό σύστημα δεν μπορεί να κάνει τι εδώ πέρα? Τη φλεγμονή. Σταματάει η φλεγμονή. Οπότε έχετε ύφεση του συμπτώματος. Πώς νιώθει ο ασθενής που παίρνει την κορτιζόνη? Καλά. Γιατί σταματάει η φλεγμονή. Αλλά λες κλαρ. Μπράβο. Όταν κάνουν ιστιοθεραπεία ή ξηρασία, δεν πίνω νερό, που για μένα το θεωρώ όχι επικίνδυνο, ανόητο και να μην το χαρακτηρίσω. Το ότι μπορεί να έχει αποτέλεσμα δεν μου λέει τίποτα εμένα. Εγώ δεν είμαι η Σουήτης. Ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα. Εγώ θέλω με σωστό τρόπο να γίνουν οι άνθρωποι καλά. Αλλιώς να μην γίνουν καθόλου. Να πάω να πεθάνω. Σχημαλόγω να πεθάνω. Τώρα κοιτάξτε. Εγώ έχω ρευματοειδή αρθρίτιδα, έχω ψωρίαση, έχω οποιοδήποτε πρόβλημα, μια φλεγμονή. Και τι κάνω τώρα? Σταματάω να τρώω και σταματάω να πίνω. Το να σταματήσει να φάει κάποιος εξ ορισμού είναι καλό. Γιατί όταν εδώ πέρα δεν υπάρχει τίποτα και το 70% του νοσοποιητικού συστήματος είναι στην κοιλιακή χώρα, αυτός ο στρατός φεύγει από εδώ και πάει στα σύνορα και δεν χρειαζόμαστε τη Frontex μετά. Έχουμε καλά επανδρομένο στρατό από εδώ, γιατί πρέπει να έχουμε μια ζωή τους ξένους να μας φυλάνε. Δηλαδή, αν βάλεις το λύκο να σου φυλάει τα πρόβατα, εξ ορισμού ο λύκος δεν μπορεί να φυλάξει τα πρόβατα. Τόσα χρόνια καλά φυλάγαμε τα σύνορα μας. Τώρα ξαφνικά θέλουμε τους ξένους και θέλουμε βοήθεια ξαφνικά. Αν φτάσει το αγώ στον πισινό και ψάχνεις εκείνη την ώρα τη φωλιά, λογικό είναι ότι κακά δεν προλαβαίνεις να κάνεις. Κι άμα είναι και από αλανιάρα κότα και από μαγκίτη κόκορα, πάμε αλλού. Και τώρα τι κάνω εγώ? Σταματάω να τρώω. Πιστεύω ακράδαντα ότι από ό,τι παρατήρησα εδώ μέσα, ότι περισσότεροι από εσάς και καμιά κοσαριά μέρες χωρίς φάει να μην τα αντέχετε. Γι' αυτά αποθεματικά έχετε γύρω σας πολλά, αρκετοί από εσάς. Κάποιοι μάλιστα έχουν υποστεί παγκαλοποίηση της κοιλιακής τους χώρας. Καταλαβαίνετε και με αυτό τι εννοεί ο ποιητής. Είναι η πολιτική με όμικρο γιώτα που καταργούν τον νόμο της βαρύτητας που τη σηκώνει τη γραβάτα μέχρι εκεί πέρα. Όταν σταματάς να πίνεις νερό, μπαίνουν κάποιοι μηχανισμοί μπροστά, νευροενδοκρινικοί και ανοσολογικοί. Ένας από τους μηχανισμούς είναι αυτός, ότι ο εγκέφαλός σας είναι κατά 90% νερό και όταν σταματείτε για τουλάχιστον 8 ώρες και δεν πίνετε νερό, ο εγκέφαλός σας τι αρχίζει και βιώνει? Αφυδάτωση. Οπότε ο εγκέφαλος το λέει πολύ απλά, τι λέει? Χτυπάει καμπανάκια και λέει τι? Διψάω. Ένα αίσθημα που πολλοί άνθρωποι και ιδιαίτερα γυναίκες έχουν με πονοκεφάλους και ημικρανίες είναι επειδή είναι αφυδατωμένες. Μπορεί να πίνουν καφεδάκι, φρεντουτσίνο, να πίνουν χυμούς, να πίνουν τσάγια. Αλλά αν δεν πίνει νερό είναι αφυδατωμένος. Και πολλοί πονοκέφαλοι που είναι πονοκέφαλοι για τους γιατρούς, η πρώτη αιτία είναι αφυδάτωση. Ωραία, νερό. Μπορείτε να πιείτε και 3 λίτρα νερό, αν πιείτε ένα τόσο καφεδάκι σαν 24 ώρες, να μην πιείτε νερό καθόλου.
λόγω της όσμωσης που ασκεί η καφέινη μέσα κένδο και εξοκυτάλια, το νερό φεύγει. Η καφέινη, ξέρετε, ασκεί διουρητική δράση και. Και λόγω της περιεκτικότητας, παραδείγματος χάρη, αν πιείτε νερό από τη θάλασσα, τι θα πάθετε. Νερό είναι. Θα πεθάνετε. Γιατί? Μα είναι νερό. Αλλά η ποσότητα του νατρίου που είναι μέσα είναι τι? Μεγαλύτερο από το φυσιολογικό. Οπότε όταν μπαίνει αυτή η ποσότητα παραπάνω στα κύτταρά σας, σκοτώνει τα κύτταρά σας. Κάπως έτσι λειτουργεί και η καφέινη. 8 ώρες περνάνε, δεν πίνετε νερό. Ο κέφαλος σας αρχίζει και τρελαίνεται και φωνάζει βοήθεια. Περνάνε 16 ώρες, 24 ώρες. Στο 24ωρο και μετά ο εγκέφαλός σας βιώνει στρες. Στρες σημαίνει ότι από εδώ στέλνει σήμα στα επινεφρίδια κάτω και τα επινεφρίδια παράγουν κορτιζόνη. Και με το που παράγεται κορτιζόνη, τι κάνει η κορτιζόνη? Έρχεται εκεί που είναι το νοσοποιητικό σύστημα, πού? Στη φλεγμονή που έχει και κάνει στο νοσοποιητικό σύστημα τι? Σκάσε. Οπότε το νοσοποιητικό σύστημα τι κάνει? Σταματάει να κάνει τη φλεγμονή. Οπότε πιάζουν τα συμπτώματα και ο ασθενής τι λέει? Wow, η μυστοθεραπεία είναι καλή. Ναι, αλλά δεν μπορείτε να μείνετε χωρίς νερό πάνω από 3 μέρες, γι' αυτό κρατάει 3 μέρες εξερασία. Γιατί αν μείνετε πάνω από 3 και 4 και 5 μέρες χωρίς νερό. Σωστά. Σταματάει το σύμπτωμα με έναν εσωτερικό ενδογενή τρόπο χορήγησης κορτιζόνης. Αν την επιδόσεις απ' έξω, την δίνεις από μέσα. Μετά ξαναρχίζετε και πίνετε νερό. Πρέπει να πιείτε νερό. Συμφωνούμε? Με το που πίνετε νερό και το σώμα σας, ο εγκέφαλος σας νιώθει πάλι ότι είναι καλά, τι κάνει ο εγκέφαλος μετά? Δίνει εντολή στο νοσοποιητικό σύστημα και τι λέει? Ξαναπήγαινε εκεί και κάνει πάλι τη ζημιά. Στην άρθρωση. Το ερώτημα είναι γιατί να κάνει τη ζημιά στην άρθρωση. Γιατί να κάνει τη ζημιά στη μυελίνη και να έχετε σκλήνηση, στο πάγκρεας και να έχετε διαβήτη, σε οποιοδήποτε αυτοάνωσο, στο δέρμα, στην ψωρίαση, όπως και να το ονομάσετε. Αν δεν βρείτε το γιατί, τζάμπα κουραζόμαστε εδώ πέρα. Και με συμπτωματικές αγωγές είναι έτσι. Οπότε, το καθόλου. Εντάξει, όλα τα ζώα όταν έχει ζέστη πάνε και πιάνουν μια σκιά. Το μόνο ζώο που πιάνει την ταβέρνα και παραγγέλνει στον αδόχαρτο είναι ο άνθρωπος, μεσημεριάτικα. Πίνει μετά και τη σουρωτή, ρεύει τη γλώσσα, λέει Keep it simple. Steve Jobs, ο δημιουργός της Apple, είχε πει «The difficulty is the simplicity». Η δυσκολία είναι να το κάνεις απλό. Πώς καταπολεμά κανείς την αϊπνία? Είχα ανεβάσει για τη σχετικά με τη μελατονίνη. Η μελατονίνη είναι η ουσία που παράγεται από την επίφυση στο κεφάλαιο και σας κάνει να κοιμάστε. Υπάρχουν κάποια βήματα στο βιβλίο για την κατάθλιψη, περιγράφω για αυτό το πράγμα. Ότι για να παραχθεί μελατονίνη από τον εγκέφαλο, η οποία παράγεται από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί, και δεν είναι μόνο να σας δημιουργήσει ύπνο, σταματάει τη γύρανση, ο γυναίκες, τζάμπα τα βάζετε τα πατσουλιά εξωτερικά, σωματοποιείτε το πρόσωπό σας. Οι νεαρές βάφονται για να δείχνουν μεγάλες. Οι μεγάλες βάφονται για να δείχνονται μικρές. Αυτό κλινικά λέγεται σχιζοφρένεια. Τέλος πάντων. Οι ξανθιές βάφονται μελαχρινές, οι μελαχρινές ξανθιές. Οι άντρες βάφουν τα μαλλιά τους. Το βλέπω κι αυτό. Ο άλλος έχει βάψει κατάμαυρο κιόλας και βγαίνει στην μπάνιο στη θάλασσα με κατάσπρη τρίχα στο στήθος. Βάψτε τα όλα. Μου λένε φίλες μου αυτά, παιδιά, είναι εξομολόγηση. Που έχουν Ινστιτούτα Καλονής, πώς τα λένε αυτά. Πάνε άντρες και κάνουν μπικίνι. Θα τρελαθούμε τελείως. Παλιά, οι μεγαλύτεροι από εσάς όσοι είστε, θυμάστε James Bond με τα ανοιχτά τα πουκάμισα και την τρίχα του γουρουνότριχα έξω. Το denim, και ήθελε η γυναίκα να χώσει το χέρι εδώ, να χουφτώσει τρίχα, ρε παιδί, να πιάσει βαρβατήλα. Βγήκε κάποιες ξανθιές Αμερικανές, να πούμε, που θέλουν να είναι σαν τις μαϊμούς στον πισινό, και σαν το baby ass να είναι. Ο άντρας τον ξυρίσαν ένα-δύο και τώρα ξαναξυρίζουν. Μετά παθαίνουν θυλακίτιδες οι άντρες, δίνουν γουρουνότριχα. Ο Γερμανός, ο Σουηδός να ξυριστεί, είναι ξανά το τρίχες. Δεν έγινε. Η γιαγιά μου έλεγε, γεια μου, λέει, άντρας που δεν έχει τρίχα, λέει, της τρίχας άντρας. Αφήστε τη γουρουνότριχα έτσι να δουν το ελληνικό το τέτοιο. Οπότε μη στεναχωριέστε για πράγματα τα οποία έχουν ευθύνουσα σημασία. Μείνετε σε αυτά που τα οποία είναι απλά και καλά. Και μην το κουράζετε πολύ στο θέμα της υγείας. Θα συνεχίσω, έχω ανοίξει παρένθεση. Τι θα πει παθητική ανοχή που είπατε χθες? Η σωστή στάση πρέπει να τηρήσουμε στην κρίση. Όταν προλάβετε δύο λόγια για τα αρνητικά του καφέ. Ο καφές είναι κάτι πολύ άσχημο. Η μελατονίνη λοιπόν παράγεται όταν πρώτα μπει τρυπτοφθάνη στο σώμα σας, ένα αμινοξύ. Η τρυπτοφθάνη μετά συλλέγεται από την ροή του αίματος. Και μαζί με τη βιταμίνη Β6 συνδέονται πάνε στον εγκέφαλο για να γίνει ντοπαμίνη. Η ντοπαμίνη πρέπει να μετατραπεί σε σερωτονίνη.
Για να μετατραπεί σε σεροτονίνη χρειάζεται ηλιακό φως. Προσέξτε, αυτά είναι βήματα, step by step. Και μετά η σεροτονίνη, δηλαδή έχετε τρυπτοφάνη, βιταμίνη Β6, ηλιακό φως, για να γίνει σεροτονίνη, μελατονίνη, από το ντοπαμίνη που έγινε, και αν θυμάστε τι είπαμε, να αφήστε με, χρειάζεται να κοιμηθείτε νωρίς σε σκοτάδι. Εάν ένα από αυτά τα βήματα τα καταλύσετε, δηλαδή δεν έχετε τρυπτοφάνη αρκετή ή βιταμίνη Β6 ή δεν εκτεθείτε καθημερινά στο ηλιακό φως ή δεν κοιμηθείτε νωρίς, δεν παράγει ο εγκέφαλός σας μελατονίνη. Την ίδια στιγμή, σε οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας πιείτε τόσο καφέ, μέχρι και για 12 ώρες σταματάει ο εγκέφαλος να παράγει μελατονίνη. Εάν αυτό το συνδυάσετε με τσιγάρο ή με αλκοόλ, για ένα 24ωρο δεν παράγει μελατονίνη. Okay, θα μου πείτε, με πάρουν που πίνουν καφέ και πάνε και κοιμούνται. Αυτοί είναι καμένοι. Τον έχουν κάψει τον εγκέφαλο. Τελειωμένος. Θέλει reset και format. Και πολλά άλλα, φαρμακευτική αγωγή, ψυχικό, συναισθηματικό στρες, έλλειψη καλής αιματορροής, οξυγόνωσης, στο βιβλίο για την κατάθλιψη θα περιγράφω αυτά. Παθητική ανοχή. Δεν είπα για παθητική ανοχή, γιατί αν είναι ανοχή τότε έχουμε γίνει 20 ανοχής εδώ πέρα. Μιλάω παθητική αντίσταση. Η παθητική αντίσταση σημαίνει ότι σημαίνει αληθινή συγχώρεση. Όταν αποφασίσω να συγχωρέσω ένα άτομο που με έχει βλάψει, δεν σημαίνει σπάξε με πασάμενα, γεια σου και σκύψε το κεφάλι, ραγιά Έλληνα. Σημαίνει δύο πράγματα η αληθινή συγχώρεση, έλεος άφεση. Πρώτον, πάω από το δικαίωμα να εκδικηθώ, πάω να ανταποδώσω το κακό ενώ μπορώ. Οι περισσότεροι θέλουμε να ανταποδώσουμε το κακό που μας κάνουν, αλλά επειδή δεν μπορούμε να το κάνουμε, γι' αυτό και είμαστε. Ακούω τους περισσότερους Έλληνες που βρίζουν τους πολιτικούς και λένε τα φάγανε και τα φάγανε και τα φάγανε. Μόνο το σεβασμό, οι περισσότεροι που φωνάζουν γιατί τα φάγανε οι άλλοι, ξέρετε τι φωνάζουν, είναι βαθιά μέσα τους. Γιατί θέλουν να τα φάνε αυτοί. Αλλά αν είχαν τη δυνατότητα να ενελκυστούν στην εξουσία, θα κάνανε ακριβώς το ίδιο. Μα ακριβώς το ίδιο θα κάνανε. Αυτή είναι η ηθικοπλαστική που μας διακατέχει και λέμε γιατί φίλε, μόνο το σεβασμό. Όταν κλέβεις εσύ από την εφορία, κάνοντας την ψευδή σου μικρή δήλωση, το ίδιο κάνει και ο πολιτικός που την κάνει μεγάλη. Υπάρχει ένας πολύ γνωστός ψυχολόγος, Dr. Μπαντούρα, και αυτός μαζί με κάποιον στο Stanford University, είχαν κάνει το πείραμα, την έχετε ταινία το πείραμα, στο Stanford κάτω που είχαν χωρίσει τους φοιτητές τη δεκαετία του 70 σε φυλακισμένους. Και είναι αληθινό πέρα και τον διέκοψε. Τον κάλεσε το Κογκρέσο να ερευνήσει τότε με το Ιράκ πώς Αμερικανοί στρατιώτες κάνανε αυτά τα έκτροπα στους Ιρακινούς, θυμάστε, που τους βασανίζανε. Μα είναι επαγγελματίες στρατιώτες, πώς το κάνανε. Έβγαλε λοιπόν ένα βιβλίο που λέγεται The Lucifer Effect, το αποτέλεσμα του Ιωσφόρου, και εξηγεί, ο άνθρωπος είναι άθεος εδώ μεταξύ, εξηγεί πώς οι καλοί άνθρωποι μπορούν να γίνουν πολύ γρήγορα κακοί όταν αλλάξουν οι συνιστώσεις. Η ηθική είναι σαν να είσαι στην νεκρά επάνω στην κορυφή του βουνού και είσαι εδώ. Εξαρτάται προς τα που θα πέσει το αυτοκίνητο. Είσαι στην νεκρά όμως. Τα μεγαλύτερα εγκλήματα τα έχουν κάνει απλοί άνθρωποι, όχι τρελοί. Απλοί άνθρωποι. Όταν λοιπόν αποφασίζω να συγχωρέσω κάποιον, σταματώ και πάω από το δικαίωμα που έχω και τη δυνατότητα να ανταποδώσω το κακό. Ένα. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, μιλάω για την παθητική αντίσταση τώρα. Και το δεύτερο. Στη διάρκεια που άρω και πάω το δικαίωμά μου να αντεκδικηθώ ή να διεκδικήσω αυτό το κακό που μου έκανε ο άλλος, αναζητώ τρόπους πώς μπορώ να κερδίσω αυτή την κατάσταση προς όφελος δικό μου και του κοινωνικού συνόλου. Όταν ο Νέλσον Μαντέλα βγήκε από τη φυλακή, 28 χρόνια μέσα το Απαρχάιντ, γιατί τον είχαν μέσα και είχε κάνει κάποιο αδίκημα. Ποιο ήταν το αδίκημά του, ήταν μαύρο, σωστά. Ήταν αράπης. Αραβωνιάστηκε τη γυναίκα του και τα βγήκε έξω και μπορούσε να κάνει παιδιά μαζί της. Είχε γεράσει. Τελείωσε η υπόθεση. Time to say goodbye. Όταν χρήστηκε πρόεδρος, έχετε διαβάσει τον προεδρικό του λόγο τι είπε ο Νέλσον Μαντέλα. Όχι όπως λένε οι δικοί μας, περισσότεροι. Υπάρχουν εξαιρέσεις που επιβιώνουν τον κανόνα, κύριε Δημάρχη. Παρατήσεις εδώ. Το πρώτο που έκανε, πήγε στον πρώην πρόεδρο του Apartheid και του άπλωσε the right hand of brotherhood. Του στο δεξί χέρι του. Αυτόν που τους είχαν κλείσει μέσα από τους μαστίγωνε, γιατί ο άνθρωπος σκέφτηκε ότι σημασία δεν έχει τι μου κάνανε εμένα, σημασία έχει τι πρέπει να κάνω από εδώ και πέρα για αυτό το κοινό καλό, εφόσον νοιάζομαι. Γιατί αν το συνέχιζε και αυτός και τώρα που πήρε την εξουσία, ποια ήταν η διαφορά του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ στην Αμερική με του Μάλκομ Ιξ.
Ο Μάλκομ ήξερε κι αυτός μάλλον, πίστευε στα δικαιώματα, αλλά τι τρόπο διεκδίκησε ενάντια στον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ. Βία! Βία! Black power έλεγε. Όχι, ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, όχι. Τη γνωρίζετε την ιστορία σε εκείνη τη γέφυρα επάνω τι είχε γίνει. Την ξέρετε την ιστορία. Που περπατάγανε, κάνουν τη δήλωση, τη διαδήλωση, τη ειρηνική διαδήλωση και στη γέφυρα τους περιμέναν οι άσπροι νότοι, οι Ku Klux Klan. Και όλες οι κάμερες της Αμερικής ήταν πάνω και του κόσμου. Και όταν άρχισαν να τους σαπίζουν τους μαύρους, είχε επηρεάσει όπως κανείς χέρι. Να τους σαπίζουν στο ξύλο, τους τσακίσαν, τους κάνανε, όλος ο κόσμος ξεσηκώθηκε γιατί είδε την έκφραση βίας επάνω στον αθώο. Γιατί αν μαζευτεί αυτός ο άνθρωπος και αρχίσει και με χτυπάει άδικα και σηκώσω μία φορά το χέρι, η βία να παράει βία. Αλλά αν με χτυπάει και το μόνο κάνω και του λέω, γιατί με χτυπάς ρε φίλε. Πόση ώρα μπορεί να με χτυπήσει αυτός, το πολύ πολύ μέχρι να με σαπίσει, να με ρίξει νεκρό, ναι ή όχι. Ακόμα και δίκιο να έχει, το έχει χάσει το δίκιο του με τον τρόπο που έχει εκφράσει τη δικαιοσύνη του. Μην κυνηγέστε στο τρυπάκι που σας βάζουν να διεκδικήσετε τη δικαιοσύνη και μόνο. Διεκδικήστε τη δικαιοσύνη μαζί με την αγάπη και την ελευθερία. Γιατί αν αυτή η τριάδα δεν υπάρχει, η δικαιοσύνη γίνεται αδικία. Θα το θυμάστε αυτό. Οπότε πάω το δικαίωμα να θέλω να διεκδικηθώ και χρησιμοποιώ το χρόνο που το κακό γίνεται σε μένα, λέτε υπομονή, στο να σκεφτώ τι καλύτερο μπορώ να κάνω για αυτόν εκεί ή τουλάχιστον για την κατάσταση αυτή. Αυτό σημαίνει αληθινή συγχώρεση, αληθινή άφεση. Αυτή είναι η παθητική αντίσταση που μπορείτε να κάνετε. Όπως και σας είπα χθες, ας αποφασίσει όλος ο ελληνικός λαός να μην πληρώσει το φόρο. Τι θα κάνει η εφορία? Θα τους βάλει όλους στη φυλακή, το πολύ πολύ να πει στη Frontex, κάντε τα σύνορα όλα της Ελλάδας φυλακή και βάλε τους μέσα. Μπορεί να μας φυλακίσει όλους? Φυσικά και όχι. Αν όλοι δεν πληρώνουν τα διόδια, μα όλοι δεν τα πληρώσουν τα διόδια, τι θα κάνουν αυτοί που έχουν τα διόδια όπως ο κύριος Μπόμπολας? Θα μας ρίξει πρόστιμο όλους? Μπριτς. Αν δεν πληρώνουν 2-3 και γίνονται γραφικοί, ναι. Η ισχύ είναι τη ενός, θα το θυμάστε αυτό. Μήκετε στα νύχια των ποδιών του άθλητς φούτ αυτό. Πώς θεραπεύετε εναλλακτικά? Εναλλακτικά δεν θεραπεύετε, θεραπεύετε κανονικά. Βιταμίνες και τι άλλο βοηθάει? Αλλεργίες στα ζώα. Κνισμός. Ποια ζώα, τα δίποδα ή τα τετράποδα? Τα καημένα τα τετράποδα είναι μια χαρά. Συνήθως είναι δυσλειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος που έχει να κάνει πολύ με τον τρόπο ζωής. Και τα ρολογική εξέταξη έδειξε αρνητική ότι δεν έχει νεόπλασμα στο πινεφρύδιο, δεν ξέρω. Αλλά όζο αφήξεται από 28, δεν μπορώ να απαντήσω, είναι καθαρά δικαιωστή. Έχω μυοπλασία, ανακαλύφθηκε η τυχαία και μετά από κάτι τέτοιο. Αυτό μάλλον μίλησα με τον κύριο εχθές, εδώ πέρα, και πιστεύω την απάντηση την έδωσα. Η fast life που ζούμε δεν μας επιτρέπει να τηρήσουμε ωράρια στη διατροφή μας. Ποιος σας το είπε αυτό? Γιατί δεν σας επιτρέπει? Τι εννοείται fast life? Είστε κατά από πίεση. Ωραία, και δεν μπορείτε να βρείτε 20 λεπτά στο πολύ συζητημένο ωράριό σας να καθίσετε κάπου και να φάτε κάτι σε συγκεκριμένη ώρα. Αν όχι, τότε κάνετε μια μεταπίδηση, μια υπερπροβολή λίγο πιο μπροστά, λίγο πιο πίσω. Αλλά νομίζω ότι αν βάλετε προτεραιότητες μπορεί να γίνει. Έχει να προτείνετε μια λύση πάρα πολλές. Εκτός από να αλλάξουμε τη ζωή μας, τη δουλειά, τόπο διαμονής και άλλα. Κοιτάξτε. Το να μπορούσαν οι μισοί Αθηναίοι τουλάχιστον να φεύγαν από την Αθήνα και να πηγαίνουν στα χωριά τους, νομίζω θα ήταν μια τέλεια λύση. Να ξεμπλοκάριζε λίγο εδώ πέρα. Ναι. Μισή Ελλάδα έχει. Το έχετε καταλάβει ότι μας έχουν βάλει σε κουλβιά μέσα? Ένα μεγάλο μαντρίνα αυτό το μέρος εδώ. Λεγόταν παλιά στη φιλία. Το να έχεις μια κατάσταση προς το κλείνον άστα, προς την πόλη. Γιατί οι άνθρωποι έχουν σε μεγάλες πόλεις? Γιατί με μεγάλες πόλεις υπήρχε τι? Καλύτερη, περισσότερη εργασία. Ωραία. Και τώρα που έχουμε την εργασία μας, τι έχουμε χάσει? Την ευτυχία και την υγεία μας. Και στη ζυγαριά ποιο από τα δύο έχει μεγαλύτερη σημασία? Η εργασία, η υγεία ή η ευτυχία? Η υγεία και η ευτυχία. Τι ώρα πρέπει να είναι το τελευταίο γεύμα? Κανονικά μετά τις 2 ώρα το μεσημέρι δεν πρέπει να τρώτε τίποτα. Αυτό κάνω εγώ τουλάχιστον, τώρα δεν ξέρω για εσάς. Το τελευταίο γεύμα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 με 6 ώρες πριν κοιμηθείτε. Αν πούμε ότι κοιμάσαι 11-12 η ώρα, υπολογίζετε πότε πρέπει το τελευταίο. Υπάρχουν μερικοί όμως που τρώνε μια φορά την ημέρα όλη την ημέρα, σαν την πεθερά μου. Το πρωί μέχρι το βράδυ σταματάει. Μετά λέει ο θηροειδής τον έχει βγάλει και το θηροειδή, όλο ψέματα είναι, τέλος πάντων. Οι περισσότερες χοντρές αυτό λένε. Ο θηροειδής θέλει. Να αγαπώ την πεθερά μου, τέλος πάντων. Καλή είναι και τα παγγελιά εκεί που είναι.
Τι και τραβάνια αυτή μαζί με μένα. Πατριωτικό μου λέει: παίρνει και την κόρη μαζί στα βουνά. Λέει να πει στον κάθε χαζό-χαζό, μπα και αλλάξει τη ζωή. Και λεφτά δεν παίρνει και την κόρη μου παίρνει. Λέω: μετά την απομάκρυνση από το ταμείο, δεν αναγνωρίζω το λάθο. Η στρεσογόνα ζωή που έχουμε και συμφωνούμε. Παραδείγματο χάρη πρέπει να σηκωθεί στο 8 ώρα στο και σηκώνει στι 6. Για να κάνετε πρωινό στι 6, πρέπει να σηκωθεί 5. Αλλά για να σηκωθεί 5 πρέπει να έχετε κοιμηθεί στι 10 για να χορτάσετε την πληγή. Αν κοιμηθείτε στι 2, γιατί κάνετε chatting και texting στο διαδίκτυο και σηκώνει τις 5 με 3 ώρες ύπνο, είστε ντάγκλα. Με καταλαβαίνετε. Πρέπει λοιπόν ο τρόπος ζωής, επειδή λόγω του ηλεκτρισμού και λόγω της σύγχρονης κατάστασης έχει μετακινηθεί οι ώρες που κοιμόμαστε. Παλιά λέμε κοιμόμασταν με τις κότες. Σωστά. Και η βιορυθμία, ο κυρκαδιανός ρυθμός, ειδικά του 24ωρου βάσης, λειτουργούσε πολύ όμορφα στους ανθρώπους. Σήμερα αυτό έχει χαθεί. Δοκιμάστε για λίγες μέρες να πέσετε πολύ νωρίς για ύπνο. Όπως τώρα που νύχτα, 9-10. Να δείτε μέσα σε λίγες μέρες ότι θα ξυπνάτε στις 4 και στις 5 χωρίς καν ξυπνητήρι. Γιατί έχετε προγραμματιστεί γι' αυτό. Αλλά αν κάθε βράδυ, όταν έρχονται στα προγράμματά μου, οι περισσότεροι άνθρωποι γίνονται λιώμα στο χώμα από τον ύπνο. Γιατί είναι καταχρεωμένοι, γνωστά στο σώμα τους τόση ανάπαυση, έχουν πάθει burnout. Ναι, αλλά να θυμάστε κάτι, ότι όταν γυμνάζεις παραπάνω ένα μην, τον έχεις κάψει, τον έχεις καταστρέψει. Και αυτό εδώ πέρα και ειδικά ο εγκέφαλος θέλει περιοδικές στιγμές ανάπαυσης και εργασίας. Γι' αυτό προσέξτε. Η τροφή επηρεάζει το ψυχικό και πνευματικό μέρος του ανθρώπου. Και αν ναι, πώς γίνεται αυτό. Αυτό μου περίμενε 27 χρόνια να το μάθω. Φυσικά και η τροφή επηρεάζει. Χθες έδειξα κάποια πράγματα. Σήμερα, ίσως αν προλάβω, θα δείξω και κάποια άλλα. Πάνω για την Αλτσχάιμα και όχι μόνο. Και στο βιβλίο για την αντιδημιουργία του εγκεφάλου και για την κατάθλιψη, περιγράφω μέσα από τις βασικές αιτίες της κατάθλιψης. Κάποιος μπορεί να έχει κατάθλιψη εξαιτίας από τη διατροφή. Παραδείγματος χάρη, η συσσόρευση βαρέων μετάλλων στον εγκέφαλο μπορεί να επιφέρει καταθλιπτικά συμπτώματα. Η έλλειψη τρυπτοφθάνης που σας είπα, που δεν μπορεί να παράξει μελατονίνη και μπορεί να επιφέρει αϊπνία, να φέρει καταθλιπτικά συμπτώματα. Η έλλειψη από ωμέγα 3 λιπαρά οξέα, λινολικό οξύ, μπορεί να επιφέρει καταθλιπτικά συμπτώματα. Η έλλειψη από το σπίγμα βιταμινών Β μπορεί να φέρει αυτά. Υπάρχουν 10 βασικές αιτίες που να κάποιος μπορεί να έχει κατάθλιψη, μία εκ των οποίων είναι διατροφικές. Γι' αυτό πρέπει, για να μπορέσω να ξέρω γιατί κάθε άνθρωπος έχει θέμα, πρέπει να κάνω αυτό που λέμε τη διαφοροδιάγνωση με μέθοδο απαγωγής άτοπου. Αφαιρώ συστηματικά. Βουλιμία και ζάχαρο. Ναι, αν έχετε βουλιμία εξαιτίας ζαχάρου, γιατί παθαίνετε υπογλυκαιμία, εντός εισαγωγικών είναι φυσιολογικό. Αν τώρα θέλετε να γίνετε διαβητικά και έχετε και τη βουλιμία, θα γίνετε πάλι σαν την πεθερά μου. Και αυτή έτσι κάνει. Δεν αφήνει στο τραπέζι τίποτα. Λέει κρίμα είναι, λέει να μην τα πετάξουμε. Και τα πετάει όλα μέσα της. Μπορεί να φάει παιδιά από κοντοσούβλη μαζί με τιραμισού, δεν έχει πρόβλημα. Είναι όλο που έδαλε η κυρία Βαγγελιά στην Ελλάδα. Μου έχει δώσει την αγαπάω και μου έχει πει: πέστε, παιδί μου, δεν πειράζει. Πέστε, πέστε. Κάθε και πρώτο τραπέζι στη Λάρισα εκεί στην ομιλία. Ο γαμπρός μου τα λέει. Και λέει: για μένα τα λέει. Είναι αυτό, ξέρετε, στα χωριά οι απλές γυναίκες έχουν και το. Φέρνουν και τις φιλενάδες τους μαζί. Θυμάμαι και το περιστατικό που είχε πει ο Λάκης ο Λαζόπουλος, ήταν εδώ στην Αθήνα πόλη, είχε πρωτοέθει, έμεινε στην Κυψέλη που έμενε. Όχι, κάπου αλλού έμενε και πήγαινε από εκεί να πει στο στούντιο, κάπου πήγαινε να έρθει και τον βλέπει μια γυναίκα, η οποία τον παρακολουθεί. Α, κύριε Λαζόπουλος, από οι φίλοι μου είναι πολύ άρρωστοι, λέει, είναι έτοιμοι να πεθάνει. Αν ο πάτε, λέει, μόνο που θα σας δει λίγο χαρά, σας παρακαλώ πολύ, ο άνθρωπος δεν δει δίπλα μέσα στον δρόμο σας. Είπε, λέει ο Λαζόπουλος, σας πάω από μέσα, μπαίνει μέσα, πάει η φίλη της, λέει, μωρή ευτέρπη, δες ποιον σούφερα. Το κοιτάζει και λέει, γιατρέ με, που τέλειωσε. Αυτή καμία περίπου είναι ο γιατρό μου, τη Λαζόπουλο, είδε, είδε τίποτα, το γιατρό είδε. Στην θάχη και περπάτημα φούσκωμα. Στην θάχη σημαίνει ότι υπάρχει υποξία, ότι δεν οξυγονώνεται καλά το μυοκάρδιό σας. Συνήθως έχει να κάνει γιατί μπορεί να υπάρχει θερματική πλάκα, αλλά αν αλλάξει τον τρόπο ζωής σας φεύγει. Πολύ γρήγορα. Γιατί ο πατέρας Παΐσιος και Προφύριος, δύο πνευματικοί άνθρωποι που είχαν ανώτερο νόημα και σκοπό, υπέφεραν από καρκίνο Παΐσιος και σοβαρά προβλήματα υγείας. Λογικό το ερώτημα, ναι ή όχι. Πολύ ωραία. Στην εκπληκτική τιμή του τζάπα θα σας απαντήσω τώρα. Και δεύτερη ερώτηση, το χασίς ή το τσιγάρο είναι καλύτερο. Πρέπει να πω
ένα θάνατο. Δηλαδή, έρχεσαι εδώ πέρα στην Ιρλανδία, δεν μου κάνει. Στον Καναδά δεν μου κάνει. Στη Γερμανία, Γερμανία δεν κάνω τέτοιες ερωτήσεις. Τουλάχιστον μαζί. Να ξεκινήσω από το Χασίσι και να πάω στο Παΐσιο. Ξεκινήσω από το Χασίσι. Πόσοι ξέρετε το τραγούδι του Νικολαίδη που λέει «Χασίσι, ποιο Θεός και έφτιαξε τη φύση» και έδωσε στον Άγγελο και αυτός για να καπνίσει. Αυτό είναι ωραίο. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι ισχυρίζονται ότι η ινδική κάναβη έχει θεραπευτικές ιδιότητες και το κάπνισμα του χασισιού κάνει καλό. Ειδικά σε καταθλιπτικές ασθένειες και ψυχικές διαταραχές. Μπούρδες. Μπούρδες. Πρώτον, αυτό που κάνουν είναι, γιατί ο εγκέφαλός σας έχει κάποιες υποδοχές σε κάποια μέρη που λέγονται ενδοκαναβοειδείς υποδοχές Α και Β και επειδή κάποιες ουσίες που υπάρχουν στη ειδική κάναβη όταν το καπνίζει κάποιος μπλοκάρουν σαν κλειδί με κλειδαριά, κάνουν ντόκινγκ και για μικρό χρονικό διάστημα έχει μία από τα συμπτώματα, το ίδιο και με τη νικοτίνη. Η νικοτίνη δεν δημιουργεί καρκίνο, είναι εθιστική ουσία. Όταν κάποιος είναι αγχωμένος και καπνίζει πολύ γρήγορα, του φεύγει το άγχος. Γιατί η νικοτίνη πηγαίνει, μπλοκάρει πάνω στους ενδοκαναβοειδείς υποδοχής και δίνει το αίσθημα της. Στην ουσία έχει ένα καλό kick. Το ερώτημα πάλι είναι όπως προηγουμένως με τη φλεγμονή, γιατί αυτό το άτομο έχει αυτό το ψυχικό πρόβλημα. Δεν γεννήθηκε κανένας με κατάθλιψη, δεν γεννείται κανένας με την πολική διαταραχή, δεν γεννείται κανένας ως επιτοπλίστο εκτός το 1 του πληθυσμού, το 100% πληθυσμού με σχιζοφρένεια ή με περίπου 300 τόσες ψυχικές διαταραχές που το DSM-4 υποτίθεται έχει φτιάξει ότι υπάρχουν αρρώσεις. Δεν υπάρχουν ψυχικές αρρώσεις, είναι μύθος. Τη δεκαετία του 50 και του 60 το DSM-1, το Διαγνωστικό Εγχειρίδιο των Ψυχικών Διαταραχών, είχε 120 σελίδες και περίπου 70 διαταραχές και ψυχικές αρρώσεις. Σήμερα το DSM-4 είναι 860 σελίδες και έχει πάνω από 300 διαταραχές. Τι στην ευχή έγινε σε 40 χρόνια? Τόσο πολύ αυξήθηκαν οι ψυχικές διαταραχές? Όχι. Μαζεύονται κάποιοι και ρωτήστε έναν ψυχίατρο, ξέρω αν υπάρχει κάποιος ψυχίατρος εδώ ή ψυχολόγο. Δεν υπάρχει διάγνωση στην ψυχιατρική. Δεν είναι παραδείγματος χάρη πως ο καρκίνος που κάνουν ένα MRI, ένα PET scan, παίρνω αιματολογικές και μπορώ να διαγνώσω την αρρώστια. Δεν είναι ζάχαρο, δεν έχω τίποτα. Ξέρετε όλα τι είναι στο μυαλό του ψυχιάτρου. Μαζεύονται, βγάζουν έναν ορισμό ότι αυτά τα συμπτώματα δημιουργούν αυτή την αρρώστια και προσέξτε, πρέπει να δημιουργήσω αρρώστια γιατί όταν δημιουργώ αρρώστια πρέπει να δημιουργήσω το φάρμακο που θεραπεύει την αρρώστια. Το φάρμακο που θεραπεύει θα δημιουργεί παρενέργειες, που δημιουργεί άλλη αρρώστια, που θα δημιουργήσω άλλο φάρμακο, που θα δημιουργήσει άλλη αρρώστια, που θα δημιουργήσω άλλο φάρμακο. Και κάτι πολύ πιο όμορφο. Προσέξτε τώρα, κάνε το απλό. Αυτό το μπουκάλι το νερό το κουνάω. Το νερό τώρα ξέρετε πώς το ονομάζω. Είναι διαταραγμένο. Το νερό έχει μια διαταραχή. Κυριολεκτικά έχει μια διαταραχή. Είναι τρελό? Όχι. Γιατί έχει διαταραχή? Μπράβο. Τι χρειάζεται για να σταματήσει η διαταραχή του νερού? Η διαταραχή που έχει κάποιος δεν σημαίνει ότι είναι αρρώστια. Εκτός ότι τα περισσότερα φάρμακα κάνουν ζημιά και κανείς δεν ξέρει πώς λειτουργούν. Οι περισσότερες έρευνες στα φάρμακα που τρέχουν τα ψυχότροπα, τα οποία τα νούμερο ένα σε πωλήσεις πλέον, κανείς δεν ξέρει πώς λειτουργούν. Και οι έρευνες που έχουν κάνει περισσότερες είναι ghostwriting, έχουν γίνει ένα σωρό θέματα πάνω σε μια ιατρική κοινότητα γι' αυτό. Και δεν είμαι ενάντια και σε αυτή τη φαρμακευτική αγωγή, αλλά είναι μόνο για οι πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις και για βραχυπρόθεσμο διάστημα. Όχι μια ζωή, πάρε τα κουμπιά και κουμπόσου. Και πάρα πολλά από αυτά δημιουργούν μερικές αυτοκτονικές διαθέσεις. Είχα αναφέρει σε μια εκπομπή ότι 10 στους 10 στους ανθρώπους, τα νέα παιδιά που μπήκαν σε σχολεία, σε κολέγια στην Αμερική και μετά αυτοκτονήσαν, όλοι αυτοί ήταν κάτω από ψυχότροπη φαρμακευτική αγωγή. Όλα αυτά τα παιδιά. Δεν είναι τυχαίο. Καθόλου τυχαίο. Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να καθίσουν οι σωστοί γιατροί και θα πρέπει να πάρουν μια απόφαση, ειδικά σε αυτό. Να πούνε ρε φίλε, τι στην ευχή θέλουμε να κάνουμε εμείς με αυτό το χαρτί που έχουμε από πίσω και λέγουμε MD και PhD και της γιαγιάς ο κόπανος. Θέλω αληθινά να υπηρετήσω τον άνθρωπο όπως λέει η ιατρική μου τέχνη ή να υπηρετήσω τα λεπτά μου αισθήματα, τον εγωισμό μου, την καφρίλα μου και γενικά την ανάταση εδώ ή την ημιμάθειά μου και την έπαρση μου. Τι από τα δύο θέλω να κάνω? Και ανάλογα θα πάρει την ιατρική του πορεία. Υπάρχουν εξαίρετοι επιστήμονες, αλλά μόνο το σεβασμό πιστεύω, είμαι βέβαιος ότι το μεγαλύτερο μέρος της ιατρικής κοινότητας άγεται και φέρεται και δεν έχουν πλέον
αυτό που θα έπρεπε να έχουν, αυτό που διδάχτηκα εγώ από καθηγητή μου. Γιατί δεν πρέπει να έχεις τέλεια μόρφωση, δεν πρέπει να έχεις κατάρτιση άρτια και ενημέρωση, πρέπει να έχεις συμπόνια και αγάπη για τον άνθρωπο που πάσχει απέναντί σου. Όταν δεν το έχεις αυτό, έχεις καταργήσει την ιατρική σου τέχνη. Σαν να μου πει κάποιο πώς θες να πατήσεις τη γυναίκα σου, με προφυλακτικό ή χωρίς. Και τα δύο είναι μούγκα στη στρούγκα. Τίποτα από τα δύο. Και ούτε λίγο. Εγκράτεια σημαίνει πλήρης αποχή από οτιδήποτε βλάπτει και μέτρο σε αυτό που είναι καλό. Και το χασίσι λοιπόν και το τσιγάρο, γιατί η κάναβη για θεραπευτική χρήση που λένε, αν το παλικάρι που έχω απέναντί μου ή την κοπέλα, το πρόγραμμα του Νοεμβρίου, το είπα σήμερα λίγο στην τηλεόραση. Πώς είδατε την εκπομπή του στην ΕΡΤ το πρωί? Ωραία. Αναφέρθηκε για την κοπέλα τη Μαρία. Η οποία ήταν ένα πολύ όμορφο κορίτσι, δεν ξέρω, ίντερνετ έχουμε, όταν είχαμε ίντερνετ μπορώ να σας δείξω λίγο το βιντεάκι. Στο πρόγραμμα του Νοεμβρίου που είχα πάνω, είναι κανείς εδώ πέρα, ναι. Το πρόγραμμα του Νοεμβρίου, τη Μαρία τη θυμάσαι την Τζελέπη, τη θυμάσαι. Η Μαρία λοιπόν ήταν μια πολύ όμορφη κοπέλα που αν μπείτε στο YouTube και χτυπήσετε Μαρία Τζελέπη θα τη δείτε σε ένα πολύ όμορφο βίντεο που βγαίνει, που τραγουδάει ένα πολύ ωραίο τραγούδι, μια πανέμορφη κοπέλα. Φίλη μου, yeah. Φίλη μου ήταν. Τη γνωρίζετε? Ναι, από φίλοι. Ναι. Από Ξάνθη μου. Ναι, το Ξάνθη ήταν. Ωραία, είστε εδώ, το ξέρετε. Ένα πανέμορφο πλάσμα, ένα υπέροχο πλάσμα. Και τουλάχιστον από αυτό που μοιράστηκε μαζί μου, με πολλά θέματα που είχε, ήταν ότι όταν έγινε διάγνωση τον καρκίνο, ο αυτός που την υποτίθεται τον αγάπησε και ήταν ο άντρας της, και την έστειλε. Όταν τον Νοέμβριο είχε έρθει σε μένα, μήνες, ούτε χρόνος, εγώ έδωνα έναν άλλον άνθρωπο. Δηλαδή, από τη χημειοθεραπεία την είχαν κάψει. Εκτός αυτού, όταν εγώ κάτσα με τη Μαρία να μιλήσω, και το τελευταίο βράδυ που ήρθαν και τα αδέρφια της για να την πάρουν, ένα πράγμα μου είπε η Μαρία. Γιατί να ζήσω. Πέθανε, παραμονή πρώτο Χριστουγέννου, μέσα στις γιορτές. Στα Χριστουγέννου, το Χριστουγέννου πέθανε. Η Μαρία. Θέλω να πω με αυτό, ότι αν αυτό το κορίτσι πάει σε έναν ψυχίατρο, γιατί έχει κατάθλιψη, δεν έχει κατάθλιψη, έχει θλίψη και μελαγχολία. Και η θλίψη είναι ένα φυσιολογικό αίσθημα. Σήμερα όμως, επειδή κάποιες ξανθιές υπάρξεις, πρωινές εκπομπές, που τις βλέπω μαζί με τους άντρες τους, που βγάζουν τα λεφτά έτσι και τα δείχνουν. Δεν τους παρακολουθώ. Στο γυμναστήριο το πρωί βλέπω τις τηλεοράσεις και λέω βάλτε κανένα planet animal planet εδώ, κανένα ζώο στη φύση. Μην βλέπω αυτά τα ζώα, τα δίποδα. Ο άλλος δεν έχει να φάει και βγάζουν μέσα τα 50 το πρωί και τα δείχνει. Και κάνετε να πάρουν τηλέφωνο, πας και κερδίσουν κάτι. Όταν τέτοιες υπάρξεις λοιπόν βγαίνουν και λένε και κάνουν αυτά που λένε και κάνουν, θα πρέπει εγώ σαν άνθρωπος να αποφασίσω και να σκεφτώ ποιο και τι για μένα έχει τη μείουσα σημασία. Όταν λοιπόν από το πρωί μέχρι το βράδυ παλινοστείτε το μυαλό μου, η σκέψη μου και όλο μου το είναι με τέτοια μηνύματα, δεν υπάρχει περίπτωση εγώ να μπορέσω να είμαι όχι υγιής, όχι σόφρον, θα γίνω άφρον και θα γίνω ένα συνοθήλευμα που άγεται και φέρεται κατά το δοκούν των εξωτερικών περιστάσεων. Για να μπορέσω εγώ σαν Κώστας Μουρούτης να αρθοποδήσω και να ορθοστατήσω, χρειάζομαι πριν φτάσω να τελειώσω τη ζωή μου, πριν μου γίνει διάγνωση τον καρκίνο, πριν με αφήσει ο άντρας μου, η γυναίκα μου, τα παιδιά μου, να ξέρω από πού έχω έρθει, να γνωρίζω γιατί είμαι εδώ και να είμαι βέβαιος στο πού πορεύομαι. Τα τρία βασικά ερωτήματα στη ζωή, ο άνθρωπος που έχει απάντηση και τη ζει την απάντηση αυτή τη βιώνει, είναι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο, ό,τι και να του συμβαίνει. Γιατί λοιπόν ο Παΐσιος, ο Πορφύριος και άλλοι μεγάλοι τέτοιοι άνθρωποι, οι οποίοι κάνανε ασκητική ζωή, αγαπούσαν τον Θεό και τον πιστεύω, ήταν πνευματικοί άνθρωποι, είχαν καρκίνο. Να σας απαντήσω γιατί. Υπάρχουν δύο βασικές αιτίες. Η πρώτη και πιο απλή. Οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούσαν να χειριστούν το στρες. Πολύ απλό είναι. Δεν μπορούσαν να το χειριστούν. Θα σας πω γιατί. Γιατί και ο Πορφύριος και ο Παΐσιος, δύο απλοί άνθρωποι ήταν του Θεού, που από το πρώτο φορά τι ακούγανε. Βάσανε. Να σας πω εγώ λοιπόν. Που υποτίθεται είμαι επαγγελματίας, υποτίθεται έχω κάνει τα διδακτορικά μου, τις σπουδές μου και έχω εκπαιδευτεί και επαγγελματικά πώς να μπορώ να χειριστώ τον ασθενή. Όταν είχα τη Μαρία λοιπόν και έκλαιγε και θρυνούσε,
Εγώ δεν όσο επαγγελματίας και να είσαι, αν έχεις λίγη ανθρωπιά και συμπόνια για τον άνθρωπο, θα κλάψεις και θα το πάρεις επάνω σου. Πρέπει να, όχι να ταυτιστείς, αλλά να συμπάσχεις με τον άνθρωπο. Γιατί άμα δεν το κάνεις αυτό, είσαι μια μηχανή. Τη στιγμή που συμπάσχεις με τον άνθρωπο δίπλα σου, το δικό του θέμα γίνεται και δικό σου. Οπότε το παίρνεις και εσύ, τον κολπώνεις. Αυτοί οι άνθρωποι από το πρωί μέχρι το βράδυ ακούγανε τα χίλια μύρια και χωρίς μόνο το σεβασμό να μπορέσουν να δώσουν λύση. Δεν λύση, πια το αγάπη, παρησία και όλα αυτά, την προσευχή. Αλλά δεν είχαν, πώς να σας πω, step by step τη λύση πρέπει να δώσω ώστε να καταλάβει ο άλλος το know-how, την τεχνική, πέσω τον δρόμο. Και την ίδια στιγμή, επειδή υπομίζονταν τόσο πόνο, δυσφορία, μιζέρια, κακία και σκοτάδι, κάποια στιγμή τα μηνύματα αυτά του θανάτου είναι δυνατότερα τα μηνύματα της ζωής και δεν μπόρεσαν να το χειριστούν. Και ο καρκίνος ήρθε. Δεν είναι δοκιμασία από το Θεό. Και όποιος σας πει κάτι τέτοιο, μόνο από το Θεό δεν είναι. Ο Θεός δεν δοκιμάσει κανέναν. Αν ο Θεός ήθελε να δοκιμάσει τη δική μου την πίστη, ή ο Θεός ήθελε να τιμωρήσει το κακό, εκτός από το Σαμψόν και όλα τα ζώα, Σαμψόν είναι ο σκυλός μου, δεν θα υπήρχε ζωντανό ρουθούνι στη γη. Και όποιος πιστεύει κάτι τέτοιο, ότι ο Θεός δοκιμάζει, είναι σαν να λέω εγώ στην κόρη μου που είναι 2 χρονών, για να τη δοκιμάσω και να τη δείξω τι σημαίνει επιπτώσεις του ρεύματος, να πάρω το δάχτυλό της και να το χώσω μες στην πρίζα. Ποιος πατέρας ή μάνα θα χώσει το δάχτυλο του παιδιού στην πρίζα για να του διδάξει τι σημαίνει επενέργεια ηλεκτρικού ρεύματος στα 220 βολτ. Ή ακόμα χειρότερα, τριφασικό ρεύμα που σε σκοτώνει. Ποιος από εσάς θα το κάνει στο παιδί του? Κανείς. Αν εσείς που είστε πονηροί όντες, λέει ο Χριστός στην επί του όρου ομιλία, θέλετε αγαθές όσοι για τα παιδιά σας, εκείνος εκεί επάνω θα σας δώσει κάτι χειρότερο? Όχι, δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Αλλά υπάρχει κάτι άλλο. Δεν χρειάζεται να το κάνει, ευχαριστώ. Αλλά κάτι άλλο είναι. Εγώ όταν είμαι πατέρας και αγαπάω το παιδί μου, όταν είμαι ο σύζυγος και αγαπάω τη Μαρία μου και δω ότι η Μαρία η δικιά μου ή η κόρη μου πάνε να βάλουν το δάχτυλο στην πρίζα, δεν θα τις προειδοποιήσω καν. Δεν θα κάνω αυτό που κάνουμε εμείς ανθρώπινα. Κοίταξε, Μαρία, μου τι έχω το βάλεις, γιατί άμα το βάλεις θα κάνεις και άμα κάνεις, καλά να πάθεις. Στο έλεγα εγώ, έτσι κάνουμε εμείς με τη μετάνοια. Όχι, αυτό είναι μετάνοια, αυτό είναι σκυλολόγημα, σκύλευμα. Ή στην κόρη μου που δεν ξέρει. Ούτε καν θα την προειδοποιήσω τη Μαρία τη δικιά μου ή την κόρη μου. Θα κάνω κάτι πολύ διαφορετικό. Θα της πω, Μαρία, πρόσεχε, μην πας εκεί πέρα. Και αν μου πει γιατί, αγάπη μου, θα σου δείξω γιατί, Μαρία. Και θα πάω εγώ να βάλω το δάχτυλο μέσα για να δει η Μαρία τι σημαίνει στο αντικείμενο της αγάπης της να υποφέρει αν θα πήγαινε αυτή να βάλει το δάχτυλο στην πρίζα. Αυτό ξέρετε πώς λέγεται θεολογικά. Η Σταύρωση του Κυρίου. Αυτό που δείχνει το Πάσχα. Υποτίθεται, ντεμεκ λένε οι πόντοι, ντεμεκ χριστιανοί πηγαίνουν και κάνουν τους μεγάλους σταυρούς στη Μεγάλη Εβδομάδα και σκέφτονται τα Θεία Πάθη και την Ανάσταση με το πρώτο Χριστός Ανέστη, μετά πάνε στα μπουζούκια και τρώνε τη μαγειρίτσα. Έτσι γιορτάζουν την Ανάσταση, αυτό που σας είπα αυτό είναι, που έβαλε κάποιος το δάχτυλο στην πρίζα και κάηκε για να μπορείτε εσείς και εγώ σήμερα να μην χρειαστεί να σκεφτείτε να το βάλετε ποτέ. Ωραία. Έτσι θα κάνω να αγαπάω εγώ. Οπότε ο Παϊσίος, ο Πορφύριος και άλλοι άνθρωποι του Πνεύματος, η δεύτερη αιτία που μπορεί να είχαν τον καρκίνο, ότι δεν μπορούσαν να χειριστούν όλο αυτό το στρες, είναι μία που περιγράφεται, όσοι πάρετε ποτέ την Αγία σας Γραφή και διαβάσετε την ιστορία του Ιώβ. Έχετε διαβάσει κανείς την ιστορία του Ιώβ? Γιατί ο Ιώβ υπέφερε να τα είχε όλα? Ποιος τον είχε ευλογήσει ο Θεός? Ποιος του έδωσε τα πλούτη? Να σας πω και κάτι για να ξέρετε. Το Plan A, όχι του Γιάννη, και τον άλλο. Είχα ανοιχτό και τους ηχογραφούς. Είσαι μεγάλος μάγκας, ρε φίλε. Δηλαδή ανατρίχιασα από τη μαγιά τώρα. Πω, επαναστάτης. Τα κερατά μου, δεν τους πιστεύουν κιόλας. Ρε πόσα λιγμένα έχει πάρει αυτός ο λαός, δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ πάντως αυτό με το καροτσάκι τον πάω, σας το είπατε χθες. Το Χέρμαν Σόιμπλε τον πάω, μια χαρά. Το γουστάρα μου, το δω στη Γερμανία, θα το πω. Τι να κάνω, πολλά θέλω να πω, αλλά το στόμα μου και μπορεί, λέει, φάμε, φυλακή το στόμα, τι είναι. Το Plan A του δημιουργού για όλους σας είναι να είστε πλούσιοι, ευτυχισμένοι, χαρούμενοι, αγαπημένοι, υγιείς. Το Plan B του σκοταδιού είναι να είστε φτωχοί, μίζεροι, με μίσος και άρρωστοι.
Ποιανού πλάνο φαίνεται ότι ακολουθούμε και πέφτουμε τώρα? Το δεύτερο. Γιατί? Ακούω πολλές φορές, ο διάολος με έκανε και αμάρτηση. Όπως η άλλη χοντρή που τρώγεται γλυκά, αυτό μου το είπε ασκητής, εξομολογητής, γιατί ακόμα και οι ιερείς έρχονται και εξομολογούνται σε μένα. Με καλό και σε μονές, το κάνουν αυτό. Λέμε, ποιος θεραπεύει το θεραπευτή. Πήγαινε μία και εξομολογούντανε στον ιερέα και έλεγε, έχω μια αμάρτηση πάλι, πάτρε μου, τι ευλογημένη. Λέει, ήρθε ο έξω από εδώ, λέει, και με έβαλε, λέει, μεσοβδόμαδα να φάω όλο το κουτί με τα γλυκά. Προσευχή σου, λέει, και την πότε είναι ο σεκτοπειρασμός, λέει, Τετάρτη με Πέμπτη μεσημέρι. Πώς έρχεται με αυτόν τον αθεόφοβο, τον αχαήρευτο, τον άντρα μου, λέει, που φέρνει τα γλυκά και μου λέει, στάφερα, αγάπη μου, στο ψυγείο είναι, στο δεύτερο ράφι. Οπότε, ο διάβολος έρχεται και μου λέει: πήγαινε, φάτα, 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 φάτα. Μετά ζητά συγγνώμη και θα περάσει. Έτσι είναι ο διάβολος. Οπότε πάω και εγώ τρώω: τι να κάνω, πάτερ μου, αμάρτησα. Λέει: θα, όταν θα σου έρθει ξανά ο πειρασμός από τον έξω από εδώ, θα πας μπροστά στο ψυγείο, κλείσει τα μάτια και θα πεις: Ιησού Χριστέ, ή το Θεό, ελέησό με, ή παγιο πίσω μου, Σατανά. Θα το πεις αυτό συνέχεια και ο Θεός θα σε ελέησε. Ωραία. Την επόμενη Κυριακή πάει στην εκκλησία και πάει με το βλέμμα αυτό. Ξέρετε τι σημαίνει να το πα στον ιερέα με το βλέμμα αυτό. Έχει πάει με ένα μισή κιλό τούρτα. Κάπως έτσι. Τι έγινε, ευλογημένη, πατέρα, αμάρτησα. Τι έγινε, Τετάρτη βράδυ ήρθε ο Θεόφοβος και έφερε τα Φεραίρο. Και εσύ, όλο το βράδυ πήγαινε φάτα, φάτα είναι ωραία, φάτα, φάτα. Έτσι κι αλλιώς χοντρίσαι, δεν θα δυνατήσεις. Φάτα, φάτα, μετά ζητά συγγνώμη. Οπότε πέντε ξημερώματα, πέντε ώρα, δεν άντεξα άλλο. Πήγα μπροστά στο ψυγείο και τότε θυμήθηκα, πάτερ, που μου είπες να πω την προσευχή. Και τι έκανες? Είπα γιο πίσω μου, Σατανά. Είπα γιο πίσω μου, Σατανά. Και τι έγινε, ευλογημένη? Ήρθε ο Σατανάς, πατέρα, πίσω μου, τραβάει μια κλωτσιά, μπήκα στο ψυγείο, τα φαγόλα. Για τον καλό αδερφό, λοιπόν, τον έξω από εδώ, που τον συμπαθώ, όπως οι Rolling Stones τραγουδάγανε Sympathy for the Devil. Και το εύχομαι τα χειρότερα, μια μέρα, που τα ξέρει ο ίδιος, στη λίμνη του πυρός θα πάει, έτσι να ησυχάσουμε. Έχει expired date το παλικάρι αυτό. Μιλάω για τον διάβολο. Εάν ο διάβολος σήμερα πέθαινε, σε πέντε λεπτά μετά όλοι θα αμαρτούσαμε πάλι. Δεν μας κάνει ο διάβολος και αμαρτάνουμε. Εμείς θέλουμε και το κάνουμε. Αν ο διάβολος έπρεπε με το ζόρι τη μητέρα Εύα και της έβαζε το μήλο στο στόμα με το ζόρι, δεν θα ήταν αμαρτία. Την έβαλε να ασκήσει την ελεύθερη επιλογή της. Στο να κάνει το λάθος. Μη χρεώνετε, λέγεται υπερπροβολή και μετάθεση ευθύνης, σε οτιδήποτε άλλο την προσωπική ευθύνη για αυτό που κάνετε. Σέσα, η ανάληψη της ευθύνης σας διώχνει και τις ενοχές. Οι ενοχές σας βάζουν να μην έχετε ποτέ προσωπική ευθύνη, αλλά η ανάληψη ευθύνης διώχνει τις ενοχές. Στις ενοχές στροφάρετε γύρω από τον εαυτό σας, είναι μια δύναμη που σας φέρνει σε μια απάθεια απράξια και αγνωστικιστική, να το πω έτσι, ατελεσφορία, ενώ η ευθύνη σας κάνει να είστε ενεργητικοί και να σταθείτε όπως πρέπει. Οπότε αφήστε τον διάβολο στην άκρη. Και μην το χρεώνεται εκεί πέρα. Ο Παΐσιος, ο Πορφύριος και όλοι αυτοί οι πνευματικοί άνθρωποι υπέφεραν για το λόγο που υπέφερε ο Ιώβ. Γιατί ο Δημιουργός θέλει να είστε ευτυχισμένοι, υγιείς και καλοί, αλλά ακούστε το wow τώρα. Το Μουρούντι το βλέπουν πολλές χιλιάδες κόσμος και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό πιστεύω είναι εκατομμύρια πλέον. Το πιστεύω και τουλάχιστον έχουν ακούσει το μήνυμα και θα ακούσουν πολύ περισσότερα γιατί η προσευχή μου ήταν μέχρι πριν πλήσω τα μάτια μου να έρθεις, Κύριε. Θέλω όποιος όχι μιλάει ελληνικά στην ελληνική επικράτεια μέσα και έξω, γιατί εγώ ήρθα να υπηρετήσω την πατρίδα μου εδώ. Και η πατρίδα δεν είναι μόνο οι Έλληνες μέσα, είναι και άλλα 10 εκατομμύρια Έλληνες έξω από ό,τι ξέρετε. Αλλά Έλληνας δεν γεννιέσαι, Έλληνας γίνεσαι. Και Έλληνες υπάρχουν κάποιοι που έχουν και γερμανικά διαβατήρια και ρώσικα διαβατήρια και αμερικάνικα διαβατήρια και τουρκικά διαβατήρια που μπορεί να είναι περισσότερο Έλληνες από κάποιους Έλληνες που έχουν απλά την ελληνική ταυτότητα και το ορθόδοξο σχήμα. Αυτούς τους Έλληνες τους αγαπάω περισσότερο από τους Ελληναράδες που είναι μέσα. Υποσχέθηκα λοιπόν στον Θεό ότι πριν κλείσω τα μάτια μου θα ήθελα να έχουν ακούσει όλοι. Οπότε ο Θεός μου κάνει τη μεγάλη τιμή και το γίνεται αυτό πραγματικότητα. Και πολλοί με βλέπετε και έρχονται στα προγράμματα και είμαι παράδειγμα προς μίμηση. Είναι τα στραβά και τα ανάποδα. Αρχίζει γενομένη στραβό που βλέπετε τη μύτη μου εξωτερικό. Και πολλά στραβά να ρωτήσετε την αγαπημένη μου σύζυγο, θα σας τα πει που έχω και εσωτερικά. Και να πω και με τα ευκαιρία, είναι και ήρωας η γυναίκα που τόσα χρόνια με αντέχετε. Άρα το λέω αυτό, αυτή με αγαπάει περισσότερα από μένα. Τέλος πάντων, να μην πω περισσότερα, γιατί θα συγκινηθώ και δεν θέλω. Από εκεί και πέρα, εγώ είμαι ένα πρότυπο για κάποιους ανθρώπους. Αν ξαφνικά μάθετε αύριο, προσέξτε. Ότι ο Κώστας ο Μωρούτης έχει καρκίνο. Τι θα πείτε αυτομάτως οι περισσότεροι? Αφού, ναι, δάσκαλε που δίδασκες, αλλά θα πείτε αφού ο Μωρούτης που τα κάνει τόσο καλά και ωραία έπαθε να έχει καρκίνο,
δεν αξίζει να αγωνιστώ εγώ πλέον. Ναι ή όχι? Οι περισσότεροι θα το πείτε. Και είναι και λογικό να το πείτε. Είναι μια επαγωγική μέθοδο. Οπότε, προσέξτε, πατάσεις τον πειμένα και σκορπίζεις το πείμνιο. Ναι ή όχι? Αν γίνει αυτό λοιπόν και αρρωστήσω εγώ, πάρα πολλοί από αυτούς που είναι υπερφύαλοι στο μήνυμα αυτό της μεταμόρφωσης, μετουσίωσης του ανθρώπινου όντως, θα παρατήσουν έστω και την θέληση να αγωνιστούν για το καλύτερο του εαυτό τους, γιατί έχουν δει αυτόν που είναι μπροστά ήδη να έχει κοπεί. Οπότε εγώ έχω μεγαλύτερη πιθανότητα να αρρωστήσω από όλους σας, ενώ κάνω το καλό. Αυτό έπαθε ο Ιώβ. Γιατί ο διάβολος πάει στον Θεό και τι του λέει? Τον βλέπεις, γιατί σε λατρεύει, γιατί σε ακούει ο Ιώβ? Γιατί του έχεις δώσει παιδιά, υγεία, ζωή. Άρα ακούστε τη μεγάλη διαμάχη. Δεν σε ακολουθεί ο Ιώβ και σε αγαπάει επειδή σε αγάπη. Σε αγαπάει γιατί έχει ωφέλη από σένα. Συμφωνούμε? Άρα αυτό δεν είναι αγάπη, είναι αμοιβαία κεφάλαια, είναι χρηματιστήριο. Και ο Θεός, όχι για να αποδείξει, ο Θεός ξέρει. Ξέρετε την καρδιά του Ιώβ, αλλά για να αποδείξει όλο το σύμπαν, γιατί είναι γεμάτος μεγαλείο αγάπης, λέει: ωραία, δικό σου είναι, κάνε το τι θες. Και σε μία μέρα, διαβάστε, ξέρετε τι παθαίνει ο Ιώβ. Τα χάνει όλα. Παιδιά, γυναίκα. Μα όχι, όχι. Το μόνο που δεν πείραξε ο διάολος είναι η γυναίκα του. Τυχαίο, δεν νομίζω. Και μάλιστα η γυναίκα του πάει και του λέει: τι, βλασφήμα το Θεό και ψόφα, του λέει. Μίλησε σαν ηλίθια τη σύγκο Ιώβ, αλλά δεν τη χώρισε. Δεν ξέρω στο διαζύγιο. Ακόμα και αν είπε αυτό. Ο Κύριος δίδει, ο Κύριος παίρνει. Ή ευλογημένο το όνομα του Κυρίου, είπε. Και οι φίλοι του έρχονται και στο τέλος παθαίνει μια αρρώστια, την κορφή μέχρι κάτω που ξυνόταν. Μιλάμε έναν μεγιστάν, έναν Bill Gates, σε μια μέρα να τα χάσει όλα. Και οι φίλοι του έρχονται, που είναι τέτοιου φίλου, είπε, δεν του κάνει εχθρού. Και όλοι ένα με τον άλλο του λένε: κάτι αμάρτησες, έχεις κάνει κάτι για. Και λίγο σε τιμωρεί ο Θεός εσένα. Φτάνει ο Ιώβ να πει: άθλοι παρηγορητές είστε. Βουλώστε το, αφήστε με μόνο μου. Θέλω να πετάνει μόνος. Προσέξτε τώρα. Αυτό λογίνεται στον αθέατο κόσμο. Ο Ιώβ δεν ξέρει τι του γίνεται. Το χτυπάνε τα χαστού και ανάποδα. Οι περισσότεροι από εμάς όταν παθαίνουμε το λάθος, ξέρουμε πολύ καλά γιατί το παθαίνουμε. Έχουμε συνεργήσει γι' αυτό. Έχουμε συνεργήσει να έχουμε χοληστερίνη και αθυρωματική πλάκα, να έχουμε ζάχαρο, να έχουμε καρκίνο, να έχουμε την κατάθλιψη, να έχουμε τη σκλήνηση. Το ξέρουμε. Εδώ ο σκύλος μου κάτι λάθος κάνει και μόλις πω τι έκανε στην ώρα τη βάζει στα σκέλια. Το μόνο ζώο που μπορεί να ερυθριάζει όταν κάνει το λάθος είναι ο άνθρωπος. Και πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει αυτή την όμορφη ιδιότητα να κοκκινίζουν όταν ντρέπονται. Ειδικά αυτοί οι 300 που είναι μες στο κοινοβούλιο. Εντάξει, τους ψηφίσατε. Καλά να πάθετε. Είδατε πόσο σχιζοφρενείς είσαστε. Λέω είσαστε γιατί εγώ δεν ψηφίζω, ναι. Είναι αιτιατική απόλυτος αυτή, ναι, ναι, ναι. Οπότε μπορεί να υποφέρουμε για τέτοια πράγματα. Και τώρα ρωτάω, τον Κώστα το μωρί το χτυπάει ο καρκίνος, το χτυπάει μια σκλήρυνση, σκοτώνουν τη γυναίκα και το παιδί του, βιάζονται, δεν ξέρω, μπορεί να γυρίσω στο σπίτι και αύριο να βρω τη γυναίκα από την κόρη μου, βιάζονται και νεκρές, δεν ξέρω. Μην κάνετε έτσι, εγώ είμαι προετοιμασμένος για το χειρότερο. Είμαι προετοιμασμένος, το ξέρω. Μου την έχουν πει κιόλας, εμέσως και αμέσως. Ωραία, και δεν θα θρυνήσω, φυσικά και ναι. Δεν θα κλάψω, φυσικά και ναι. Δεν θα πονέσω, ναι. Αλλά υπάρχει κάτι άλλο. Θα θυμώσω πολύ περισσότερο. Και θα οργιστώ πολύ περισσότερο με το κακό που έγινε και όπως είπα για τη συγχώρεση, όχι για να ανταποδώσω το κακό, για να κάνω ακόμα το καλύτερο. Με άλλα λόγια, έτσι οτιδήποτε άσχημο συμβεί σε μένα άμεσα ή έμεσα στην προσωπική μου, οικογενειακή μου, υπαρξιακή μου και οποιαδήποτε εν γέννη ζωή μου, σας το λέω από τώρα, θα δείτε τον Κώστα τον Μουρούτη με περισσότερο θάρρος και θράσος και αγριότητα να συνεχίζει να κάνει το ίδιο μήνυμα. Γιατί? Για την ώρα που θα μου συμβαίνει το κακό, θα έχω συνειδητοποιήσει ένα πράγμα. Μπορεί κάποιος να μου πει ποιο είναι αυτό? Αυτό το κάνει έτσι κι αλλιώς, όχι. Θα έχω συνειδητοποιήσει αυτό που ο Χριστός είπε στον Πέτρο εκείνο το βράδυ. Ο Πέτρος του είπε: όλοι να σε προδώσουν, εγώ δεν θα σε προδώσω ποτέ. Μήπως θυμάστε απάντηση ο Χριστός? Σίμων, Σίμων. Όχι, δεν το ξέρετε καλά. Ο Σατανάς θέλησε να σας κοσκινήσει. Όσοι το, αλλά εγώ προσευχήθηκα για σένα και όταν ανακτήσεις την πίστη σου, στήριξε τους αδερφούς σου. Ποιος θέλει να τους κοσκινήσει? Ο διάβολος. Τη στιγμή που εμένα θα με χτυπάει το κακό, ενώ δεν το έχω προκαλέσει, ωραία, ενώ συνεχίζω να κάνω το καλό και μου τύχει κάτι κακό, τι επιβεβαιώνεται με στη ζωή μου την προσωπική?
ότι ζητήθηκε από ποιον τι για μένα. Ζητήθηκε η ζωή μου από τον άρχοντα του σκότου, τον δημιουργό μου. Τι ζητήθηκε από μένα. Πήγε ο διάβολος και στην ουσία λέει στον Θεό μου, ο Μουρούτης σε λατρεύει και σε αγαπάει και καμιλάει για σένα γιατί τα έχει όλα ωραία. Η γυναίκα τον αγαπάει, αυτός αγαπάει τη γυναίκα, το παιδί του, έχει φίλους, έχει γνωστούς, τον έχει ευλογήσει. Από εγωισμό τα κάνει ο Μουρούτης. Άσε με να τον τσακίσω λίγο και να δεις πως θα φανεί ο εγωισμός του. Τη στιγμή που εμένα μου το κάνει αυτό το κακό και πεθαίνω από καρκίνο, ακόμα και έτσι και το μου το κόψω το κεφάλι θα έχει ένα κεφάλι και πάνω και θα συνεχίσει να λέει το ίδιο πράγμα, ξέρετε γιατί. Γιατί η αξία μου θα έχει μεγαλώσει πάρα πολύ. Αυτό σημαίνει ότι έχω φτάσει στα ουράνια και έχει ζητηθεί το δικό μου όνομα ανάμεσα στον Χριστό και τον Σατανά. Μεγαλύτερη τιμή για τον Κώστα τον Μουρούτη. Το όνομά του να βρεθεί στο πιο υψηλό δικαστήριο και να έχει πάει ο Θεός μου σαν μάρτυρας υπεράσπισης απέναντί μου και να έχει δώσει την ελευθερία στο κακό για να με τσακίσει, δεν μπορεί να μου δώσει. Θα είμαι τρισευτυχισμένος ακόμα και όταν ψοφάω από τον καρκίνο. Γι' αυτό λέω στους ασθενείς μου, το πρόβλημα δεν είναι να γίνεται καλά από την αρρώστια. Είναι πολύ εύκολο, το πρόβλημα είναι γιατί να γίνεται καλά από την αρρώστια. Τι στην ευχή θέλετε να κάνετε με την υγεία σας, να συνεχίσετε να κάνετε τα ίδια λάθη που κάνετε πριν. Άκουσα τον άλλο λέει, την υγεία μου να έχω και ας πεθάνω. Με καταλαβαίνετε. Και αυτό πρέπει να γίνει το modus operandi και το modus vivendi στη ζωή του καθενός από εσάς. Μην έχετε το στενό μυοπικό πρίσμα αν εγώ είμαι υγιής ή όχι. Είναι εύκολο. Η επιγενετική το έχει διδάξει. Μπορούν να αλλάξουν τα γονίδια. Γιατί να αλλάξουμε, πώς θα αλλάξουμε και πόσο θα αλλάξουμε, αυτό είναι. Ο Παΐσιος και ο Πορφύριος λοιπόν μπλέχτηκαν ίσως αυτή τη διαμάχη. Που ζητήθηκε από τον άρχοντα του σκότους ότι σε λατρεύουν τόσα χρόνια στο Άγιο Όρος, είναι άνθρωποι που το θεωρούν να το κάνουν για εγωισμό. Ψυχαναγκαστική είναι. Όχι, δεν είναι ψυχαναγκαστική, είναι δικά μου παιδιά. Κάνε ό,τι θέλει, λιώστους. Λιώστους με τον καρκίνο. Και θα τους δεις ότι μέχρι το τέλος θα είναι πιστοί. Στην Αποκάλυψη λέγεται, σε μια από τις 7 εκκλησίες, μην είναι πιστός μέχρι το θάνατο. Και εγώ θα σου δώσω το στέφανο της ζωής. Όχι μέχρι το επόμενο πρόβλημα, μέχρι το θάνατο. Σωστά. Κάπως έτσι μπορεί να εξηγηθεί διαδικά γιατί τέτοιοι άνθρωποι μπορούν να υποφέρουν. Και σας το λέω, εύχομαι να έχω ψευδοπροφήτης για μένα προσωπικά αυτά που είπα τώρα. Δεν το θέλω. Αλλά αν γίνει, θα του πω του έτσι, «Σ' αρέσει, με λιώνεις από καρκίνο, έτσι». Δεν υπάρχει μεγαλύτερο ράπισμα για το κακό το να είσαι χαρούμενος και να είσαι γεμάτος ευφροσύνη. Πώς έχετε πάει στην Κύπρο? Υπάρχει κάποιος Κύπριος εδώ? Στην Κύπρο, είστε Κύπριος? Από πού είστε? Και κατεχόμενα, μάλιστα. Το όνομά σας? Μιχάλης, κύριε Μιχαήλ. Το πιο ιερό μέρος στην Κύπρο, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ξέρετε ποιο είναι στην Κύπρο? Τα φυλακισμένα μνήματα. Ούτε μονές, ούτε τέτοια. Τα φυλακισμένα. Μήπως ξέρετε, έχετε πάει στα φυλακισμένα μνήματα? Ποιοι είναι θα μείνει εκεί? Οι αγωνιστές σε όκα. Τώρα δεν κάνω πολιτική. Ωραία. Μιλάω για αυτούς τους ανθρώπους, τα νέα, τα παιδιά που αγωνίστηκαν για αυτό που πιστεύαν. Γιατί αγωνίστηκαν αυτοί να ενωθούν με την πατρίδα, ναι, εδώ. Τι τους κάναμε εμείς? Πάρτα. Συγγνώμη, αυτό τους κάναμε. Τους το κάναμε πολλές φορές. Συγγνώμη για την έκφραση, είμαι λίγο αριστοθανικός. Με την ευκαιρία, τι σημαίνει αυτό? Βλέπετε, ξέρετε τι σημαίνει. Απιώς λέμε στα αγγλικά. Βάλτε το εκεί που ξέρεις, που σου αρέσει. Ωραία. Γιατί το πιστεύετε ότι αυτό σημαίνει έτσι? Γιατί ένας βλάκας νότιος κάπου στην Αμερική, όταν ήταν θυμωμένος, έκανε σε κάποιον έτσι, του λέω, τι είναι αυτό, ρε? Και λέει, θα στο βάλω εκεί. Και από τότε το πήραν όλοι το μήνυμα και το κάνουν. Ωραία. Άμα σας κάνω, ναι, ρε. Τιμωρείται αυτό ποινικά, άμα κάνω έτσι? Έχουμε κανένα δικηγόρο εδώ, κανένα νομικό, έχουμε τίποτα? Δεν έχουμε. Ωραία. Πήγαινε σε ένα δικηγόρο, πες, τιμωρείται αυτό το πράγμα έτσι, πέσε στον κούγια. Όχι, αλλά αυτό ναι, σωστά. Γιατί αυτό? Γιατί αυτό έχει ένα νόημα. Το νόημα ποιο είναι? Προσβολή, σωστά. Αυτό έχει ένα νόημα. Κανένα. Ποιος το δίνει το νόημα αυτό? Εμείς. Γιατί να πιαστώ κοροϊδό επειδή κάποιος μου κάνει έτσι και να θυμώσω μαζί του? Γιατί να πιαστώ κοροϊδό από το νόημα που μου λέει κάποιος, «Αντρέ μαλάβου, άνες μαλάβου». You talking to me? Το έκανα και στην Ελλάδα, όταν ήμασταν εδώ στην Νίκη, μέναμε. Οδηγούσαν με Μαρία Ρηθιά, μου έλεγε, μην το ξανακάνεις, εδώ δεν είναι η Γερμανία, είναι άγρια η Ελλήνες. Πώς οδηγούσαμε, ξέρετε πώς γίνεται, δεν χρειάζεται που να θυμώσει τα φανάρια. Χρειάζεται να κοιτάξει λίγο έτσι.
Με κοιτούσε ένας εσύ. Τον κοιτούσα εγώ. Κοιτάξτε. Με κοιτάξτε. Τι ωραία. Άλλα. Και λέω. Και μου αρχίζει. Και μου αρχίζει. Αυτός παρήγα για αδρεναλίνη. Εγώ είχα ενδορφίνες. Είμαι ευτυχισμένος. Και δεν τιμωρούμε και από τον νομοθέτη. Υπάρχει νόμος που να σε τιμωρεί επειδή στέλνεις φιλιά στον εχθρό σου. Βλέπετε, ο λόγος του δεν είναι μην πολεμάτε το κακό με το κακό. Ανταποδώστε το κάνοντας κάτι καλό. Οπότε εγώ, τώρα μου είπαν πολλά. Δεν πειράζει. Στα φυλακισμένα μνήματα λοιπόν, είναι θαμμένοι αγωνιστές σε όκα. Ο πιο νεαρός που εκτελέστηκε ήταν ο Βαγόρας Παλικαρίδης, 18 χρονών. Η Βασίλισσα ζει ακόμα αυτή, που έδωσε και 5 υποτίθεται τη χάρη. Παραπέντε τους εκτελούσαν, αυτή έδωσε και 5. Ζει ακόμα κακός και λείψω αφού δεν έχει. Λέει το μυστικό της ευζωίας της. Αφού δεν έχει δουλέψει ποτέ. Δεν έχει υποφέρει ποτέ. Δεν έχει κανένα στρες. Το μόνο στρες είναι να βάλει εδώ την κορώνα ή εδώ. Πολύ στρες. Ναι. Βγήκα από τον προφήτη στο μεταξύ. Είχα πει κάποτε ότι ο Μητσοτάκης, ο πρεσβύτερος, αν δεν δει την τώρα πρωθυπουργό, δεν θα πεθάνει. Τελικά βγήκα ψεύτης γιατί θα δει τον Κυριάκο πρωθυπουργό για να πεθάνει. Έτσι θα γίνει. Θα τον ψηφίσετε σαν πρωθυπουργό την επόμενη εκλογή και θα βγει. Εντάξει, είμαστε δημοκρατία. 5 οικογένειες στην Ελλάδα, 100 χρόνια. Ένας άλλος άνθρωπος που είναι θαμμένος εκεί λεγόταν Γρηγόρης Αυξεντίου. Ήταν αξιωματικός και τον ελληνικό στρατό έχει υπηρετήσει. Όσοι έχετε πάει στο Τρόοδος, είναι το μεσαίο μέρος μια σπηλιά που εκεί τον πιάσανε οι Άγγλοι. Νομίζω κοντά στον Πεδουλάι, προς τα πάνω στον Τρόοδο. Μαχαιρά, ναι, μαχαιρά. Και κάποιοι ρουφιάνοι εντός τον δώσαν στεγνά και οι Άγγλοι τον περικυκλώσαν. Να γνωρίζετε την ιστορία. Ήταν απ' έξω οι Βρετανοί με τα φλογοβόλα. Ένα φλογοβόλο μπροστά στην Κρήτη βγάζει 800 βαθμούς Κελσίου. Έχετε ποτέ καεί λίγο κάπου? Λίγο κάπου, να κουμπίσετε σε ένα μάτι. Και 800 βαθμοί Κελσίου πάνω στο ανθρώπινο σώμα είναι κόλαση. Οι Άγγλοι λοιπόν δίνουν το ultimatum στον Αυξεντίου και στους συντρόφους του, παραδοθείτε. Ο Αυξεντίου ξέρει ότι στην ουσία αυτόν θέλουν. Αυτό που είπα και προηγουμένως, τον αρχηγό θέλουν να ρεζιλέψουν, όχι τους συντρόφους. Λέει ο Αυξεντίου στους συντρόφους του. Επιλέξει, αυτό είναι η ιστορία που σας λέω. Όπως διδάξαμε πώς πρέπει να ζήσουμε, ήρθε η ώρα για να διδάξουμε πώς πρέπει. Τους δίνει, φύγετε. Τους ξεμπροστιάσαμε, τους ξυρίσαμε, τους τραβάγανε, άμεσα τους κλωτσίσαμε, τους κάναμε πολλά. Αλλά τον Αυξεντίου θέλουνε. Ο Αυξεντίου λέει, δεν παραδίδομαι. Μολόλαβε βασικά το ελληνικό, το να, το έχω δει από παντού. Και ο Λεωνίδας της Θερμοπύλης έτσι του είπε. Όταν του είπε μολόλαβε, του είπε πάρτα. Το είπε αρχαία, α πούμε. Είπε γη και είδωρ. Δεν είπε όχι και μόρια. Το ίδιο πράγμα του είπε του Άρτα, ξέρεις. Το ίδιο είπε και ο Κροκοτάκης, το ίδιο είπε και άλλοι. Η δική μας δεν είναι ναι σε όλα. Ναι σε όλα και έτσι, η δική μας. Σημερινή. Οι άλλοι λέγανε όχι, το όχι δεν το ξέρουν οι σημερινοί. Ναι, μεν, αλλά. Όχι, οι Γερμανοί λένε γιάιν. Ναι και όχι. Μένει μόνος του λοιπόν ο Αυξεντίου. Του δίνουν ultimatum yes. Και τώρα είναι με 8 με 10 φλογοβόλα γύρω-γύρω. Μιλάμε την κόλαση. Ξέρει κανείς πως πέθανε ο Αυξεντίου? Ναι, 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 τον κάψαν ζωντανό, αλλά πώς τον κάψαν ζωντανό? Ο Αυξεντίου, λέει ιστορία, πέθανε σε στάση προσοχής την ώρα που τον καίγανε, ψέλνοντας τον εθνικό ύμνο της Ελλάδας. Και εγώ σαν επιστήμον, ρωτώ πώς γίνεται την ώρα που σε καίνε με τα φλογοβόλα να μην νιώθεις πόνο. Έχω μόνο μια επιστημονική απάντηση. Η οποία είναι η εξής. Πρέπει και τα 28 γονίδια των ενδορφινών του εγκεφάλου του Αυξεντίου να ήταν σε τέτοια υπερδιέγερση και είχε τέτοια υπερπαραγωγή ενδορφινών που απλά δεν ένιωθε πόνο. Γιατί οι ενδορφίνες είναι οπιούχα που καταστέλνουν τον πόνο. Ερώτηση κρίσεως. Η πραγματικότητα του Αυξεντίου τι του έλεγε? Πεθαίνεις μόνος σου, ελευθερία δεν υπάρχει, ανεξαρτησία δεν υπάρχει, ένωση με την Ελλάδα δεν υπάρχει, προδομένος. Αυτό το λέγει η πραγματικότητά του, ναι ή όχι? Υπάρχει μια διαφορά. Στο μυαλό του Αυξεντίου ήταν αλλού ήδη. Πού ήταν αλλού? Είχε περάσει από την άλλη πλευρά. Ο Αυξεντίου ήταν ήδη ελεύθερος.
Βίωνε την ελευθερία του την ώρα οι άλλοι που τον καίγανε. Γιατί δεν μπορεί να σε κρατήσει εκεί πέρα. Γι' αυτό και στα φυλακισμένα μνήματα από πάνω έχει μια επιγραφή. Τη θυμάστε, του αντριωμένου ο θάνατος, θάνατος δεν λογέται. Οπότε ο Αυξεντίου βίωνε εδώ και προσέξτε να σας πω, ο εγκέφαλός σας δεν ζει Matrix. Δηλαδή, ένα βίωμα μια φορά που θα καταγραφεί νευροσυναπτικά στον εγκέφαλό σας κάθε φορά που το σκέφτεστε, το νιώθετε ή το βιώνετε στο υποθετικό κομμάτι, ο εγκέφαλός σας το ζει σε real time. Δηλαδή, όταν η γυναίκα πάει και κάνει την πρώτη φορά διάγνωση για καρκίνο στο μαστό, μετά όταν πάει και κάνει την επαναληπτική εξέταση, κάθε φορά που πάει να πει στον γιατρό ή σκέφτεται το ραντεβού, ο εγκέφαλός της βιώνει, προσέξτε, το βιώνει, όχι σαν, το ίδιο τραυματικό γεγονός όπως όταν ο γιατρός είπε «έχεις καρκίνο και θα πεθάνεις». Γι' αυτό λέμε το πιο καλό όργανο ενός γιατρού είναι το στόμα του, πώς θα μιλήσει στον ασθενή απέναντι. Πρωτοξαναλέω, όχι σαν να το βιώνει. Όταν εγώ μου κάνω την εγχείρηση και μπορεί να είμαι ανέστητος, είμαι μεν ανέστητος στο συνειδητό, αλλά στο ασυνείδητο το σώμα μου βιώνει τον πόνο αυτό ακόμα και με το μυστέρι που κόβει. Και έχουμε δεδομένα στην αναισθησιολογία άνθρωποι που έχουν βιώσει όλο το χειρουργείο και ακόμα και σήμερα δεν ξέρουμε ακριβώς πώς λειτουργεί η αναισθησιολογία. Περίπου λέμε. Με άλλα λόγια, πρέπει ο εγκέφαλός σας λογικά να γεμίζει και να είναι πολιορκημένος με μηνύματα από το μέλλον και προς το μέλλον που θα είναι μηνύματα αλήθειας, ομορφιάς, καλοσύνης και αγάπης. Γιατί αν ο εγκέφαλός σας συνάψεις είναι γεμάτος με οτιδήποτε άλλο, είστε πρόσωπο ταχώ στο θάνατο. Το αυξεντίο εγκέφαλος λοιπόν και η καρδιά ήταν πυροδοτημένο στο μέλλον. Ζούσε την ελευθερία ακόμα και όταν αυτός δεν μπόρεσε να τη βιώσει ποτέ. Και αυτό για μένα είναι ηρωισμός. Ξέρετε τι σημαίνει. Στην απολογία του ο Νίκος ο Μπελογιάννης είχε πει ότι ο αγώνας που κάνουμε και χωρίς να κάνω κομματική τοποθέτηση, πιστεύω ότι οι άνθρωποι αυτοί κάνουν αυτό που νομίζουν σωστό. Είναι ανώτερος και από τον πρώτο χριστιανό, γιατί εκείνοι πιστεύαν και σε μια αιώνια ζωή. Εμείς κάνουμε έναν αγώνα χωρίς ποτέ να ζήσουμε αυτό που θα δώσουμε στους άλλους. Και αυτό έχει τελείως πλήρη απαγκίστρωση από εγωισμό. Γιατί η θεωρία της εξέλιξης, λέει, επιβίωσης χειροτέρου, κάνουμε κάτι καλό αλτρουιστικά με σκοπό να διονύσω τα γονίδια μου. Εδώ δεν έχουμε διόνυση γονιδίων, εδώ έχουμε πλήρη καταστροφή. Οπότε να θυμάστε ότι αν κάποιος θέλει να είναι αντριωμένος, ο θάνατος δεν μπορεί να το κάνει τίποτα. Αντιστρέφεται ο διαβήτης τύπου 1. Φυσικά και ναι. Φυσικά, ο ίσο εξαρτώνει ο διαβήτης. Ναι, υπό προποθέσεις ναι. Όλοι οι γιατροί μου έχουν πει ότι πρέπει να κάνει ισολοθεραπεία. Βέβαια. Για μια ζωή. Όχι βέβαια. Αλλά μέχρι να γίνουν πράγματα, βέβαια πρέπει να κάνει. Και άμα δεν κάνει την ισολοθεραπεία, θα πεθάνει το παιδί. Αλλά μέχρι να δει ένα πρόγραμμα. Δεν υπάρχει αθεράπευτη αρρώστια. Το είπε ο Ποκράτης. Αθεράπευτος ασθενής υπάρχει. Δεν μπορεί να υπάρχει αθεράπευτη αρρώστια με την έννοια που καταλαβαίνουμε. Και επειδή τα καλά νέα είναι τόσο καλά, εγώ απλά σας προσκαλώ και σας προκαλώ να έρθετε σε ένα πρόγραμμα, γιατί εκεί πέρα τουλάχιστον μπορώ να αναλύσω και να δείξω περισσότερα τα σύγχρονα επιστημονικά νέα που είναι τόσο wow. Χτυπήστε απλά Sir Professor Dr. Garton, G-U-R-D-O-N, Garton, στην Οξφόρδη καθηγητής μοριακής βιολογίας. 35 χρόνια έρευνα επάνω στα στελεχοκύτταρα. Τιμήθηκε με το βραβείο Νομπέλ στην ιατρική φυσιολογία. Η ίστατη, προσέξτε, αν αυτός ο νομπελίστας ήταν σήμερα εδώ πέρα, όχι ο ιατρικός σύλλογος, όλοι οι επιστημονείς και εδώ πέρα του φυλάχαν τα πόδια. Νομπελίστας, καταξιωμένος επιστήμονας. Ξέρετε γιατί πήρε το βραβείο Νομπέλ στην ιατρική? Γιατί μπόρεσε να ανακαλύψει και να αποδείξει, ακούστε το, άκουσον, ότι, παραδείγματος χάρη, αυτά είναι κύτταρα από δέρμα, σωστά? Αυτά είναι κύτταρα από μύτη, ποντιέκι. Αυτά είναι κύτταρα από εγκέφαλο, από μαλλιά, καρδιά. Από τη στιγμή, όσοι γνωρίζετε βασική βιολογία, που έχουμε διαφοροποίηση κυτταρική, νομίζω μια κυρία εδώ πέρα ήταν από το τμήμα βιολογίας, μου είπε, στο πανεπιστημίο. Ναι, εσείς, ναι, δεν μοιάζετε για κυρία. Ήταν μια κυρία με χαιρέτηση προηγουμένως, τέλος πάντων. Είστε βιολόγος. Ωραία. Από τη στιγμή που διαφοροποιούνται τα κύτταρα, και αυτό γίνεται κύτταρο δέρματος, κύτταρο καρδιάς και οτιδήποτε άλλο, ο λόγος που φαινόμαστε οι ίδιοι, το κύτταρο στο δέρμα σας δεν είναι παραπάνω από 21 μέρες, αυτή είναι η ηλικία που έχουμε. Βασικά όλο το σώμα παραπάνω από 7 χρόνια δεν είναι παλιό ηλικιακά. Αλλά φαινόμαστε το φαινότυπο το ίδιο, γιατί πριν πεθάνει αυτό το κύτταρο και διαιρεθεί στο άλλο, έχει περάσει την πληροφορία ότι, σας το λέω απλά, θα φαίνεσαι έτσι. Γι' αυτό φαινόμαστε έτσι. Κατανοητό. Ακούστε τώρα. Και τώρα έχουν τη σύγχρονη επιστήμονα ότι πρέπει να ξαναγράψουμε τα βιβλία της βιολογίας, γιατί την παρούφηση είχαμε μάθει. Έρχεται λοιπόν η ιατρική και η μοριακή βιολογία και λέει, ο Δ. Κάρτον τώρα, τιμήθηκε με βραβείο Νομπέλ γι' αυτό, ότι τα ενήλικα όρημα
διαφοροποιημένα κύτταρα στο σώμα. Ακούστε τι είναι. Θα καταλάβετε εσείς καλά τι εννοώ τώρα. Μπορούν να επαναπρογραμματιστούν και να έρθουν στη φάση G0, στην GAP0 που λένε, και να ξαναγίνουν αρχέγωνα εμβριονικά στελεχοκύτταρα. Δηλαδή, τα στελεχοκύτταρα, τα βλαστοκύτταρα τα έχετε ακούσει. Ωραία, τα βλαστοκύτταρα είναι στελεχοκύτταρα 8 με 10 ημερών. Αποδείξαμε πειραματικά ότι κάθε κύτταρο στο σώμα μπορεί να κάνει reset και format και να γίνει από τα περίπου 300 τρισεκατομμύρια κύτταρα που έχει το ανθρώπινο σώμα, όλα αυτά μπορούν να ξαναγυρίσουν στο σημείο του πρώτου κυττάρου. Μετά μου λένε δεν υπάρχει θεραπεία. Φυσικά και ναι μπορεί να είναι. Μα φυσικά και ναι. Μάλιστα, έχω και τη δήλωση του διευθυντού του σχολείου που όταν ο Σερ Γκάρντον πήγαινε στο Λύκειο, τη δήλωσε στην τελετή αποφύτησης αυτού του μεγάλου επιστήμονα όταν τελείωσε το Λύκειο. Ο διευθυντής του σχολείου στην Αγγλία έλεγε: αυτός ο Teddy Boy μας δημιουργεί προβλήματα στην τάξη. Έχει ιδέες, έτσι επιλέξα στον τώρα. Έχει ιδέες ότι θέλει να γίνει επιστήμονας μια μέρα. Στην παρούσα φάση, κατά την τελετή αποφύτησης στο Λύκειο, φαίνεται ηλίθιο και γελίο κάποιος να ασχοληθεί με αυτόν, να επενδύσει χρόνο και ενέργεια για να τον διδάξει να γίνει επιστήμονας. Θα είναι καθαρά χάσιμο χρόνο. Και έχω μια φωτογραφία του Sir Professor Dr. Garden που κοιτάει κάπως έτσι. Το καθηγητή του κοιτάει. Θα ήθελα να δω τη μάπα του διευθύντου σχολείου όταν πήρε το βραβείο Νομπέλ αυτός ο επιστήμονας. Λέει, γιατί ακούστε τι είπε. Γιατί λέει δεν μαθαίνει όπως του διδάσκουμε, but he insists to do it on his own way. Ευτυχώς πως ο Σερ Γκάρντον το έκανε με τον δικό του τρόπο και έχουμε στείλει αποτελέσματα. Θέλω να σας πω λοιπόν να μιλάτε για το διαβήτη. Ερώτηση. Πόσοι ξέρετε από πού παράγει την ισουλίνη. Από πού παράγει την ισουλίνη ο γιος ανθρώπινο σώμα. Το πάγκρας. Όχι το πάγκρας, την κεφαλαία το πάγκρας, αλλά ήταν τη ίδια Λάγκεχαν. Σωστά. Λάθος. Είδατε που τα ξέρετε καλά. Νομίζετε. Δεν παράγεται από εκεί. Το προτζέκτορ παρακαλώ. Α, έπαιξε στην πάγκρα. Ωραία. Από πού είπαμε παράγεται, ξαναπέστε μου πού. Από το πάγκρεας. Εκεί σας μάθανε, ναι, έτσι, έτσι, ναι. Σας μάθανε, ναι, έτσι, έτσι, ναι, έτσι, ναι, ήταν, ναι, ναι. Είμαστε, ναι, ναι. Λένε οι σύγχρονοι επιστήμονες πρέπει να ξαναγράψουμε τα βιβλία της βιολογίας. Γιατί να σας δείξω λοιπόν από πού παράγεται και επειδή, γιατί νιώθω τσαρλατάνος, μην πείτε, γιατί η μανούλα μου στη Βέρη ακούει πολλά μπινελίκια. Μην πείτε ο Μουρούτης το είπε. Πάμε λοιπόν να δούμε από πού παράγεται, έτσι για να γελάσουμε. Δημοσιευμένο πού? Scientific American. Όχι εγώ, Scientific American. Τι λέει ο τίτλος? Your brain on diabetes. Ο καθένας που είναι διαβητικός, συγγνώμη διαβητικό, αναγνωρίζει τη σημασία της ινσουλίνης. Και εξηγεί τι είναι, για τη συσσόρευση λίπους και ενέργεια. Και όταν η ινσουλίνη έχει ανομαλίες στην παραγωγή ινσουλίνης, αυτό μπορεί να δημιουργήσει νευροεκφυλισσίες ασθένειες όπως Alzheimer, Parkinson και Huntington. Είναι κάποιες γνωστές νευροεκφυλισσίες ασθένειες. Τώρα, πώς έτσι. Ιστορικά, αγγλικά, πώς γνωρίζετε εδώ, αγγλικά. Ωραία. Γερμανικά. Ποντιακά. Κρυφικά. Ιστορικά, λοιπόν, διαβάστε τις λέξεις και πέστε μου αν εγώ είμαι ο τρολός. Οι επιστήμονες πιστεύαν. Ποιο είναι το παράξενο στο ρήμα αυτό? Οι επιστήμονες, όχι, πιστεύαν. Εγώ νόμιζα η πίστη είναι για τον Παΐσιο και τον Προφύριο και τη γιαγιά μου. Όχι για τον επιστήμονα. Ο επιστήμονας δεν πιστεύει. Ο επιστήμονας τι κάνει? Ερευνά και αποδεικνύει. Πιστεύαν, παρελθοντικός χρόνος, ότι η ινσουλίνη παράγεται μόνο από πού? Από τα μέσα πότε? Several research groups, πολλές ερευνητικές ομάδες spotted the hormone and its receptor where? Εντόπισαν την ορμόνη που? Wow! Και τώρα γνωρίζουμε ότι παράγεται σε χαμηλές ποσότητες από πού? Ότι ο εγκέφαλος μπορεί να παράγει ινσουλίνη. Ναι! Γιατί? Why? Varum? Ποτσιμού? Γιατί? Γιατί το θέλει? Όχι! Ερώτηση. Ο Κώστας ο Μουρούτης 46-47. Πριν 46 χρόνια μια νύχτα χωρίς φεγγάρι, ο μπαμπάς μου και η μαμά μου δεν κάναν αντισύλληψη, δηλαδή δεν είχαν τηλεόραση και κάναν κάτι ωραίο ένα βράδυ.
το βλέπετε το ωραίο μπροστά σας. Ωραία. Την πρώτη μέρα ένα κύτταρο του μπαμπά μου και ένα της μαμάς μου με μια διαδικασία που λέγεται μείωση έγιναν τα δύο κύτταρα ένα και μέσα σε αυτό το ένα κύτταρο υπήρχαν τα 50.000 γονίδια και τα 46 χρωμοσώματα του μπαμπά μου και της μαμάς μου που διαιρέθηκαν με έναν υπέροχα, τρομακτικά και απειροελάχιστα φανταστικά. Εκπληκτικό τρόπο. Ήμουν ένα κύτταρο, σωστά. Όλοι ξεκινήσαμε σαν ένα κύτταρο. Αμέσως μετά τι έγινε το ένα κύτταρο. Σε αυτό το ένα κύτταρο υπήρχαν όλα τα γονίδια. Ναι ή όχι. Μετά δύο κύτταρα. Αυτά δύο κύτταρα τι είχαν. Πάλι όλα τα γονίδια και τα χρωμοσώματα. 4, 8, 16, 32, 1 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια, 8 εκατομμύρια. Κάποια στιγμή, υπολογίζουμε περίπου στα 20, 30 εκατομμύρια, ενώ είναι τα ίδια κύτταρα, αρχίζει τι, το ένα κύτταρο να φαίνεται σαν δέρμα, το άλλο να φαίνεται σαν εγκέφαλος. Γιατί? Ενώ είναι τα ίδια κύτταρα, επειδή στο ένα κύτταρο αυτό το γονίδιο το πράσινο που είναι για το δέρμα ενεργοποιείται, αρχίζει και φαίνεται σαν δέρμα, εδώ ενεργοποιείται το άλλο το γονίδιο που είναι για εγκέφαλο, για καρδιά και σιγά σιγά έχουμε μια πλάση, πλάθεται μέσα στην κοιλιά της μαμάς μου ο Κώστας και φαίνεται διαφορετικός εξαρτώμενο από τι, ποιο γονίδιο ενεργοποιείται και ποιο απενεργοποιείται, σωστά? Το καταλαβαίνουμε? Όταν έχω φτάσει εγώ να είμαι 9 μηνών έμβριο και έχω εγκέφαλο μες στην κοιλιά της μητέρας μου και έχω 120 δισεκατομμύρια κύτταρα στον εγκέφαλό μου, κάθε κύτταρο στον εγκέφαλό μου πόσα γονίδια έχει μέσα? 50.000 γονίδια. Ερώτηση, μέσα στο κύτταρο στον εγκέφαλό μου που έχει όλα τα γονίδια υπάρχει γονίδιο για ινσουλίνη? Βεβαίως υπάρχει. Εδώ στον δέρμα μου αυτή τη στιγμή έχω γονίδιο για ινσουλίνη, έχω γονίδιο για εγκέφαλο, έχω γονίδιο για καρδιά. Αλλά γιατί φαίνεται σαν δέρμα αυτό? Γιατί τα 49.999 γονίδια κοιμούνται, το λέω απλά, και το ένα το γονίδιο είναι ξύπνιο. Αυτό λέγεται φαινότυπο γονότυπο. Γιατί ο εγκέφαλος μπορεί να παράξει ινσουλίνη? Γιατί έχει γονίδιο τι, για ινσουλίνη. Αλλά για να ενεργοποιηθεί το γονίδιο της ινσουλίνης, ξέρουμε σήμερα στη μοριακή βιολογία ότι κάθε γονίδιο σας εδώ έχει ένα προμότερ, ένα διακόπτη. Το πάτημα του διακόπτη γίνεται από μορφή ενέργειας, λέει ο επιστήμονας, που έρχεται απ' έξω. Το θέμα είναι ποιος πατάει το κουμπί. Η επιστήμη έχει δύο λύσεις. Ξέρετε ποιες είναι αυτές? The power of natural selection. Η δύναμη της φυσικής επιλογής ή ο δημιουργός. Ή ο δημιουργός. Δεν έχετε ελβετία, δεν υπάρχει εδώ. Μια από τις δύο λύσεις θα πάρετε. Εδώ λοιπόν εντοπίζουμε ότι μπορεί να παραχθεί. Ξέρετε τι είναι για έναν διαβητικό ασθενή που όλοι του λένε για μια ζωή θα παίρνει ινσουλίνη? Ξαφνικά κάποιος όχι απλά να του πει με θετικό τρόπο σκέψης, γιατί εδώ είναι απόδειξη τώρα, σωστά, ότι υπάρχει, προσέξτε τι, η φυσιολογικά γενετική ικανότητα να παράξει το σώμα σου από παντού ινσουλίνη όταν υπάρξει ανάγκη. Μπράβο. Πώς να υπάρξει ανάγκη για το διαβητικό όταν το φαγητό που τρώει είναι μαζί με τη λαδόκολα και δεν ξέρω τι? Πώς να υπάρξει ανάγκη το διαβητικό για να έχει ενέργεια να κάψει όλη τη μέρα, κάθεται καβάλα, πάει στην εκκλησία καβάλα και προσκυνάει? Πώς να υπάρξει το διαβητικό την ώρα που είναι σε ψυχικό στρες συνέχεια και το ζάχαρο ανεβαίνει? Πώς να υπάρξει ανάγκη το διαβητικό όταν δεν έχει νόημα και σημασία στη ζωή του? Για να ενεργοποιήσω ευθέως τα γονίδια που το κάνει, και μπορώ να σας το δείξω παιδιά πώς το κάνει. Θα σας το πω έτσι απλά. Αυτός εκεί πάνω απλά είναι όλα τα λεφτά. Δεν παίζει ο τύπος. Αλήθεια, δεν παίζει. Ο Θεός είναι όλα τα λεφτά. Το λέω έτσι απλά και ταπεινά. Και εγώ τον λατρεύω αυτό το Θεό σαν επιστήμονα, γιατί απλά μου έχει φάει το κεφάλι, με έχει κάψει τελείως. Δηλαδή όσο μελετάω, έχω καεί. Και όταν θα βρεθώ μαζί του, θα του πω, κύριε, μπορείς να μου πεις κάτι? Πώς σκέφτηκες και έφτιαξε ένα κύτταρο? Μην γελάτε καθόλου. Τα βιβλία της κυταρικής βιολογίας είναι τέτοια. Πάνω από 6 εκατομμύρια βιοχημικές διαδικασίες μπορεί να κάνει ένα κύτταρο στο 24ωρο. Θα μην είναι άντεγια. Το να περιγράψεις το κύτταρο είναι ένα θέμα. Να σκεφτείς να το κάνεις όμως είναι κάτι άλλο. Οπότε όταν δείχνεις τον ασθενή την αλήθεια, τότε ανοίγει το πρίσμα και η ελπίδα θεμελιώνεται. Και μετά, επειδή έχει ελπίδα ο άνθρωπος, μπορεί να κάνει και τι? Αγώνα, ναι, όχι. Θυμάστε με το ποντικάκι που σας είπα, που το πετάξαν να το πνίξουν και μετά αυτό το σήκωσε κάποιος για 20 λεπτά αγωνιζόταν. Πόσοι από εσάς έχετε παιδιά ή εγγόνια εδώ? Ωραία, μια ερώτηση. Πόσοι αγαπάτε τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας? Πόσοι από εσάς, αν σήμερα εμφανιζόταν κάποιος και σας υπέγραφε με σιγουριά και βεβαιότητα ότι εσείς από σήμερα μέχρι να πεθάνετε, όσο και θα είναι αυτό, θα υποφέρετε, θα πεινάσετε, θα περάσετε χίλια μέρια κύματα μακριά από τα Ιβαλή,
αλλά τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας θα ζήσουν όμορφα με ειρήνη, ασφάλεια, χαρά και ευτυχία. Θα ήσασταν διατεθειμένοι από σήμερα να υποφέρετε μέχρι να πεθάνετε για να ζήσουν τα παιδιά σας όμορφα και καλά. Πώς? Όχι, χέρια θέλω να δω. Ωραία. Γιατί δεν το ξεκινάτε σήμερα? Γιατί δεν αρχίζετε με σήμερα? Να σας πω γιατί όχι. Γιατί δεν έχετε ελπίδα. Γιατί τα τόσα χρόνια σας έχουν κλέψει την ελπίδα, γιατί έχουμε δεχτεί το βιασμό, είμαστε κάτω από το σοκ εδέως και γιατί την ίδια στιγμή δεν βλέπουμε ανθρώπους μπροστά που να πούμε ναι, αξίζει τον κόπο να αγωνιστώ γι' αυτό. Με καταλαβαίνετε? Έχουμε χάσει τον πόθο να είμαστε ερωτικοί άνθρωποι. Και όπως ο κύριος Καραγιάννης λέει πολύ όμορφα, ο ερωτικός ο άνδρας και η γυναίκα δεν είναι αυτός με το μέγεθος του μωρίου του και το 90-60-90. Ο ερωτικός ο άνδρας και η γυναίκα είναι ο άνδρας ή η γυναίκα που είναι παθιασμένος να γοητεύει και να γοητεύεται από την ομορφιά της ζωής. Αυτός είναι ένας ερωτικός άνθρωπος. Και αν δεν είστε γοητευμένοι και να γοητεύετε και παθιασμένοι σε αυτό το πράγμα με την ομορφιά της ζωής, όχι με την ύπαρξη, με την ομορφιά της ζωής, τότε είσαστε νεκροί. Ακόμα και αν δεν έχετε καρκίνο, διαβήτη, παχυσαρκία και όλες τις άλλες εκφυλιστικές ασθένειες. Όταν λοιπόν δείχνεις την αλήθεια, η αλήθεια ελευθερώνει πάντοτε. Ελευθερώνει, γιατί η αλήθεια σε βγάζει άλφα στερητικό και λύθη. Έξω από το ψέμα σε βγάζει. Έξω από τον ύπνο. Με την ευκαιρία, πόσοι από εσάς έχετε ποτέ κοιμηθεί έτσι πολύ βαριά? Βαριά, όπως έχει πάρει ο ύπνος. Όλοι. Την ώρα που κοιμάστε, έχετε δει κάποιον να είναι κοιμισμένος να λέει: τώρα νομίζω ότι είμαι κοιμισμένος βαθιά. Όχι. Πότε καταλαβαίνει κάποιος ότι είναι κοιμισμένος βαθιά? Όταν ξυπνήσει. Μπράβο. Ποια είναι η άποψή σας για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας? Σταματάς να βάζεις από πάνω και βγάζεις πολύ από κάτω. Ότι δεν μπορούμε να νιώσουμε το τρώμε, είπε κάποιος. Είναι πολύ σύντομο θέμα της παχυσαρκίας. Αλλά το νούμερο ένα σε σχέση για τη λύση είναι ενεργοποίηση γονιδίων λεπτίνης, γρελίνης, νευροπεπτιδίου Y και NPYY. Η λεπτίνη είναι η ουσία που σας κάνει και αδυνατίζεται. Και τώρα θα με ρωτήσετε τι είναι. Η είσοδος στα τζάμπα, η έξοδος είναι 50 ευρώ. Με απόδειξη. Και με απόδειξη και χωρίς. Η ενεργοποίηση γονιδίων και απενεργοποίηση αυτών καθορίζεται από την καθημερινή αναγκαιότητα ζωής ή θανάτου. Έχουμε πλαστεί για να ζούμε και επαναπρογραμματιζόμαστε δυστυχώς το πώς και το γιατί να πεθάνουμε. Τα βιωματικά προγράμματα που κάνω είναι ακριβώς αυτό. Είναι επανασυντονισμός, επανένταξη στον πρωταρχικό βιολογικό προγραμματισμό της ζωής, όπως μια καρκινοπαθής ασθενής, μια ζωγράφος μου είχε πει από ένα όμορφο νησί της Ελλάδος, και το έχω βάλει και στην ιστοσελίδα. Τι είναι το πρόγραμμα υγείας? Είναι ένας όμορφος περίπατος ζωής στη φύση υπό το βλέμμα του γεμάτου αγάπη Θεού. Αυτό είναι το πρόγραμμα το οποίο περιόρισε. Μπορεί να γίνει καλά, παχυσαρκία, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Το έχω από τη δική μου εμπειρία, γιατί πριν από χρόνια ήμουνα 130-132 κιλά, είχα φτάσει. Οπότε τώρα είμαι στα 82, το παρατσούκλι μου τότε ήταν γορίλας, τώρα έχω γίνει χιμπατζής, έχω μαζέψει. Δεν χάνετε ποτέ λιποκύτταρα, τα 70 δισεκατομμύρια λιποκύτταρα που έχετε απλώς έχουν υπερτροφία ή υποτροφία, δηλαδή αυξάνουν ή μειώνουν. Αλλά η λύση είναι ενεργοποίηση γονιδίου λεπτίνης. Αν έρθετε στο πρόγραμμα, μεγάλη μου χαρά. Θέλω να σταματήσω να τρώω κρέας, αλλά δεν μπορώ να τρώω όσπρια και έχω αναιμία. Τι να κάνω, είναι προσωπική ερώτηση. Να το σταματήσετε το κρέας και δεν χρειάζεται να τρώτε μόνο όσπρια, μπορείτε να φάτε και άλλα πράγματα. Τι γνώμη έχετε για την εισαγωγή στερεών τροφών στη βρεφική διατροφή, κρέας και ψάρι? Όσο πιο μακριά, τόσο πιο καλά. Μπορεί να υπάρχει σωστή σύντηση χωρίς αυτά, ακολουθώντας χορτοφαγική διατροφή? Βεβαίως. Μπορείτε να πάρετε τη γραμματέα μου και καλή φίλη την Νίκη, που έχει τρία παιδιά, το τρίτο το θυλάζει ακόμα στο δεύτερο χρόνο. Τα μεγαλώνει και τα τρία, όπως και η αδερφή μου, άλλα τρία, το μεγάλο θα κάνει νταμάρια χωρίς να φάει κρέας και γαλακτοκομικά, όπως και η κόρη μας είναι στα 18, στο 1,70 τόσο και δεν έχει φάει τίποτα, χέρι και άκρα ήλιας, κανένα πρόβλημα. Τα μεγαλύτερα ζώα στη φύση είναι φυτοφάγα. Και ο σκύλος μου, ο οποίος είναι γερμανικό ποιμενικό, ο πατέρας του βγήκε πρώτος στη Γερμανία και η μάνα του δεύτερη στην Ελλάδα και είναι τελείως vegan. Δεν είναι μόνο ηλίθιο το φεντικό, είναι και ο σκύλος του μας. Και δεν έχει κανένα πρόβλημα. Και μάλιστα, από δεν ξέρω αν γνωρίζετε, όταν τα σκυλιά τα βάζουμε σε φυτοφαγική διατροφή, ζουν μέχρι και 20 χρόνια. 20 χρόνια για ένα σκυλί εργασίας όπως το γερμανικό ποιμενικό είναι φαινόμενο μαθουσάλα. Είναι σαν να ζήσεις πάνω από τα 170, τα 180 χρόνια και στα πειράματα που κάναμε και με την Πέτα είδαμε ότι τα σκυλιά. Όχι μόνο έχει ζουν περισσότερο, γίνονται πολύ πιο ρωμαλαία, αλλά πολύ πιο ήρεμα και με εξευγενισμένο χαρακτήρα. Για τις γάτες? Για τις γάτες. Ποιες γάτες? Τις δίποδες ή τις τετράποδες? Η γάτα είναι γάτα. Δεν αλλάζει.
Ακόμα και οι γάτες, ναι. Οι Γερμανοί είναι τόσο μπροστά που έχουν vegan βιολογικές τροφές για σκυλιά και για γάτες. Έχετε και εδώ, έχουν έρθει, ναι. Έχει, υπάρχουν, μπορείτε να πάρετε. Ταχυπαλμίες, κιτρινάδα, ζάλι μεγάλη στο στομάχι, φάρμακα, χάπια βιολογικά. Θυροειδής βαριά μορφή, κατέβεια. Δεν μπορώ να απαντήσω ερωτήσεις, λυπάμαι πολύ. Είναι προσωπικές ερωτήσεις, μόνο με λήψη του ρυκού. Άπνοια πήξη αίματος, έχω περάσει δυο μαρμαριές. Μια παλιά, μια τώρα. Αυγενικό. Στο πρόγραμμα. Ποια η γνώμη σε θεραπευτική οργή, υπεροξίδιο του υδρογόνου. Μην κάνετε πειράματα, μπορείτε να βρεθείτε καμένοι. Έως ό,τι μπορέσουμε να δούμε στο πρόγραμμα, παρακαλούμε συμβουλές. Γαστροεισοφαγική παλινδρόμηση, ψυχογενή βιολογία. Σας ευχαριστώ. Και αυτά στο πρόγραμμα, παιδιά. Είμαι ερωτήσεις που είναι προσωπικής φύσεως, δεν μπορώ να ξέρω αν δεν έχω ιστορικό. Σε δύο λεπτά ιατρική και στα όρθια δεν είναι ιατρική, είναι τσαρλατανισμός. Μπορεί κάποιος που είναι λιποβαρής να ακολουθήσει για χρόνια μια ανάλογη διατροφή χωρίς μακροπρόσθετα κινδυνεύει η υγεία του. Αν είναι ισορροπημένη διατροφή, ναι. Για να είναι λιποβαρής, αν δεν έχει κάποια άλλη παθολογική αιτία, σημαίνει ότι κάτι υπάρχει ψυχογενές στο σώμα του, έχει υπερλειτουργία στο θυροειδή που δεν του επιτρέπει να πάρει βάρος. Μπορεί βεβαίως, δεν υπάρχει ένα θέμα. Προσέξτε, δεν πεθαίνουν μόνο οι χοντροί και οι αδύνατοι πεθαίνουν. Και οι αδύνατοι. Και το να είσαι λιποβαρής είναι πολύ πιο επικίνδυνο πολλές φορές από το να είσαι υπέρβαρος ή παχύσαρκος. Τουλάχιστον είσαι χοντρός, το καταλαβαίνεις και κάνεις λίγο δίαιτα. Δηλαδή, η πεθερά μου, ας πούμε, είχε πει, Γέννη, για πες μου, τι να φάω τώρα από τις 23 Δεκεμβρίου μέχρι τις 2 Ιανουαρίου που έχουν γιορτές. Τη είπα και εγώ, σημασία δεν θα φας από τις 23 Δεκεμβρίου μέχρι τις 2 Ιανουαρίου, θα φας από τις 2 Ιανουαρίου μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου, σημασία ρε μαμά. Άμα βγάζεις το λαιμό όλο τον χρόνο, οι 5 μέρες θα σε πειράξουν. Α, έτσι είναι, πώς είναι. Πώς μειώνουμε την κορτιζόλη όταν υπάρχει αδένωμα. Αυτό χρήζει αγωγής θεραπευτικής. Υπάρχει ανάγκη εξειδίκευση στη διατροφή vegan ανάλογα με την πάθηση. Όχι ιδιαίτερα, εκτός από συγκεκριμένες καταστάσεις. Δηλαδή, αν έχει καρκίνο στο στομάχι και δεν μπορεί να καταπιεί, πάμε αλλού. Τι γνώμη έχετε για τη μέθοδο υπερθερμίας για τον καρκίνο? Ναι, η υπερθερμία είναι πάλι και ένας τρόπος, όπως είπα χθες, με τις αποτοξινωτικές δίαιτες για να βγάλω λεφτά. Με την υπερθερμία τι κάνω? Επειδή τα καρκινικά κύτταρα όπως και τα μικρόβια για να πολλαπλασιαστούν χρειάζονται να υπάρχει μια συγκεκριμένη θερμοκρασία. Γι' αυτό το λόγο ξέρουμε ότι όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία, ο Ιπποκράτης είχε πει: δώστε μου πυρετό και μπορώ να θεραπεύσω κάθε ασθένεια. Όταν ανεβαίνει ο πυρετός, για ποιο λόγο νομίζετε έχετε πυρετό? Τι προσπαθεί το σώμα να κάνει το σώμα ο Θεός και ανεβάζει με τα πυρογόνα στον εγκέφαλο θερμοκρασία? Ανεβάζει τη θερμοκρασία έτσι ώστε να σταματήσετε τους μηχανισμούς πολλαπλασιασμού των εξωγενών εχθρών που έχουν μπει ή ενός καρκίνου. Γι' αυτό και βλέπετε πολλές φορές τους καρκινοπαθείς να έχουν υποτονικούς πυρετούς. Αυτός ο μακροπρόθεσμα σε κουράζει κατά τον οργανισμό, αλλά με τον πυρετό τι γίνεται? Ανακόπτε τη διαδικασία μητώσεων άναρχων των καρκινικών κυττάρων. Ωραία. Υπάρχουν κλινικές όπως τον Dr. Rao στην Ελβετία και στην Γερμανία πάρα πολλές που κάνουν πυρετοθεραπεία. Δηλαδή βάζουν σε τεχνική εμπύρετο κατάσταση τους ασθενείς, τους καρκινοπαθείς και έτσι τους έχουν μια ύφεση. Ωραία. Πληρώνετε 15.000 ελβετικά φράγκα στον κύριο Rao. Μένετε δύο εβδομάδες, σας κάνει τις κούρες, θα πληρώνετε και είστε I'm not afraid of the dark.
Το πέρας και το πέρα, το πέρας και το πέρα.